Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Λίμπερο 107,4. Συμπολίτες, 8 λεπτά μετά τις 12. Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου. Εντάξει, έχει ακόμα ο Ιανουάριος. Εδώ θα είμαστε το επόμενο δίωρο να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, να ακούσουμε εσάς, να ακούσουμε και το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου μετά τη 1:30 για ό,τι είδαμε χτες, για ό,τι έχουμε να δούμε σήμερα, για ό,τι έρχεται το Σαββατοκυριακό. Μπες στο mate90.com και μάθε ό,τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Να ξεκινήσω με την αποθέωση του ακροατή μας χτες, ο οποίος πρότεινε 4 άσους. Τον θυμάσαι? Είπε όλα άσο, τα βλέπω. Τα πέτυχε, Τρίπολη, ΑΕΚ, Ολυμπιακό με τη Λαμία, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. 5 άσους είχαμε χτες. Η χαρά της έδρας. Απόδοση, ναι. Η χαρά της έδρας. Τον αποθεώνουμε, μακάρι να τα τίμησε με ό,τι του περισσεύει για να είναι σήμερα πιο χαρούμενος. Αν δεν τα τίμησε, δεν θα ξαναβγεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει στον αέρα, σωστό, να προτείνει κάτι και να μην ματώνει τσέπη του έστω, σωστό, και ένα ευρώ και να παρακινεί κάποιους άλλους, άσχετα που βγήκε. Ενώ ο φίλος, ναι, 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 που τον περιμένουμε πάντα με το μπλοκάκι και το στυλό να μας πει τα προγνωστικά του, μόλις του είπαμε ότι είναι και κλεισμένο το θυρόν τα μάτς, ξαναπήρε τηλέφωνο. Πήγε χι την Τρίπολη. Όχι, την Τρίπολη. Πήγε την Τρίπολη. Διπλό την πήγε την Τρίπολη. Το πληρώθηκε. Όχι. Πώς το πληρώθηκε? Α, πρώην πληρωμή. Σωστά. 0-2 είχε πληρωθεί. Και τον γκολ στην Τρίπολη. Το Λαμία Ολυμπιακός. Χι το είπε νομίζω αυτό. Και κλεισμένο το θυρόν. Πού να ξέρει ότι θα χάσει ο Φορτούνης πέναλτι. Ναι, σωστό, σωστό. Καλά πήγε. Και δόντι και πέναλτι. Έχασε. Καλά πήγε. Και έβαλε γκολ ο Ιωαννίδης χωρίς πέναλτι. Ναι. Εγώ θέλω να αποθεώσω επίσης και το Θανάση Κυλώνη. Ναι. Που τον άκουσα χτες όταν ήμουν στο δρόμο και ενώ έχουν δοθεί ήδη δύο πέναλτι. Στο δρόμο ήσουν, γιατί, τι, έξω σε κάνανε. Έτσι όπως το είπες, ήμουν στο δρόμο. Ήμουν στο δρόμο, δηλαδή. Όχι, τι? Δεν είπα σε παγκάκι. Πού πήγαινες? Στο σούπερ μάρκετ να πάρω popcorn. Ε, ωραία. Ναι. Να πεις, ήμουν στο δρόμο, πήγαινα στο μάρκετ. Στο δρόμο, πρέπει να πω πού πήγαινα. Φυσικά, αφού τα μοιράζεις όλα. Αλλιώς... Κοίτα, όχι, δεν μοιράζουν τίποτα. Δεν έπρεπε. Το φαγητό μου και τις αδέρφες. Δεν έπρεπε να πεις. Γιατί δεν έπρεπε? Είπες, εσύ θα μου πεις την απόγευμα, τα λέω όλα, ρε φίλε. Μπορούσες να πεις χθες το απόγευμα που άκουσα Θανάση Κυλώνη και τελειώνει εκεί πέρα. Δεν θα πεις ήμουνα στον δρόμο. Δεν θα μου πεις τι θα απαιτώ, πω. Απαιτώ, ναι, από τη στιγμή που λες ότι είσαι στον δρόμο, να, ναι, μάθω πού ήσουν. Γιατί? Πού πήγαινε? Τι είσαι εσύ? Μα εσύ το ανέφερες. Τι είσαι, το γραφείο, το τέταρτο γραφείο που γραφείο κίνησης είσαι? Μα εσύ το ανέφερες. Εγώ ανέφερα ότι ήμουν έξω. Ναι. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να πω πού πήγαινα? Η ερώτηση του ακροατή είναι πού πήγαινες. Γιατί μου αναφέρει το ακροατή, γιατί ψεύδεσαι? Πήρε κανένα ακροατή και με ρώτησε πού πήγαινες? Έχω δεκάδες μηνύματα. Είσαι συμπαραγωγός. Δεκάδες μόνο. Έτσι, λοιπόν, αποθεώνω Θανάση Κυλώνη, ναι, ο οποίος ενώ έχουν δοθεί τα πενάλτι στο μάτς της Τρίπολης με τον Άρη, έχει προβλέψει. Κάτσε, μετά ποιο μάτς ήταν, μετά τον Άρη, νωρίς ποιο ήταν, 5 ώρα. Η ΑΕΚ. Έπαιζε Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ. Έπαιζε μετά. Έπαιζε Ολυμπιακός την ώρα πρώτα που βγήκε ο Θανάσης. Ναι, πρώτα. Γιατί ήταν εγώ δεν ήμουν στον δρόμο, αλλά τον άκουσα. Πού ήσουν? Στο σπίτι μου. Και τι έκανες? Όλα θα τα βλέπει τώρα. Έβλεπα Ολυμπιακό. Ναι. Έχουν γίνει λοιπόν πέναλτι. Και έχει βγει ο Θανάσης ο Κυλώνης και λέει: θα δούμε τουλάχιστον άλλα δύο πέναλτι στη βραδιά. Δύο είχαμε μόνο στο μάτς της Τούμπας. Τεράστιος Θανάσης Κυλώνης. Για άλλη μια φορά. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Να δούμε τι έγινε χτες. 4 η ώρα. Τρίπολη Άρης. 3-2. Λαμία Ολυμπιακός 1-0, ΑΕΚ Βόλος 3-0, ΠΑΟΚ Όφη 4-0, Παναθηναϊκός Γιάννενα 2-0. Έχουμε εκκρεμότητες σήμερα παιχνιδάκια. Παίζει Πανετολικός Πανσεραϊκός. Κάτσε, έλα ρε, εδώ μια ανανέωση. Και ποιο είναι το άλλο, Ατρόμητος. Και Ατρόμητος Κηφισιά. Πανετολικός Πανσεραϊκός στις 5, Ατρόμητος Κηφισιά στις 7. Θα γίνει αυτό το μάτς, γιατί χθες βγήκε μια διαρροή, δεν είχαν να πληρώσει τους διαιτητές κάτι οικονομικά θέματα ο Ατρόμητος. Oh. Βαθμολογία. Με εκκρεμότητες βέβαια αυτά τα δύο παιχνίδια. Πρώτος ο ΠΑΟΚ με 38 βαθμούς, δεύτερος ο Παναθηναϊκός 37. Τρίτη η ΑΕΚ με 35, τέταρτος ο Ολυμπιακός με 32, πέμπτος ο Άρης με 24, έκτη η Τρίπολη με 23. Αυτή είναι η εξάδα. Έβδομη η Λαμία με 20.
Πλησιάζει, πλησιάζει. Ατρόμητος 16 με ένα μάτς λιγότερο, Όφη 15, Βόλος 14, Πανσεραϊκός 14 με ένα μάτς λιγότερο, Πανετολικός και Κηφισιά 11 βαθμούς με ένα μάτς λιγότερο και οι δύο, και Πας Γιάννα τελευταίος με 9 βαθμούς. Δηλαδή, αν δεν είχε κάνει. Εντάξει, τρεις μεγάλες νίκες έκανε Όφη, αλλά πες ο Άρης έτσι όπως είναι φέτος. Τις δύο νίκες στο γήπεδό του. Θα είχε 21 βαθμούς. Όχι, αν δεν είχε κάνει τις δύο. Αν δεν είχε κάνει, θα ήταν. Θα ήταν στον πάτο της βαθμολογίας. Θα ήταν μαζί με τον Γιάννενο, ναι. Πολύ καλή εξέλιξη θα ήταν αυτή για τον πρωτάθλημα. Χαρακτηριστικό μια που αναφέρει στον Όφη είναι ότι μετά την αλλαγή του προπονητή δεν έχει κερδίσει τίποτα. Απολύτως. Μια αποτυχημένη κίνηση. Εντάξει, και πριν την αλλαγή του προπονητή. Τεράστιο λάθος για μένα η απομάκρυνση Νταμπράουσκας. Τεράστιο λάθος και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται μέσα στο γήπεδο από τα αποτελέσματα, έτσι, όχι από την εικόνα. Εικόνα, να σου πω την αλήθεια, από τα υπόλοιπα παιχνίδια μόνο από στιγμιότυπα έχω. Αυτό που είδα χτες εγώ από τον Όφη. Πολύ φιλόδοξο ποδόσφαιρο για μια ομάδα η οποία είναι μικρομεσαία για μένα. Πολύ φιλόδοξο. Πολύ ψηλά οι γραμμές της, πολλά κενά. Μεγάλωσε Όφη. Από τι μεγάλωσε. Μεγάλωσε η Κρήτη, τι επεκτάθηκε. Έτσι λέγανε κάποιοι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω μέσα στο γήπεδο αυτό. Είδα έναν Όφη αφελέστατο, ενώ ήταν πολύ συμπαθητικός, ιδίως λόγω. Έχετε δεσμούς με την Κρήτη, εσείς έχετε δεσμούς. Τι δεσμούς έχουμε. Εγώ έχω προσωπικά δεσμούς. Σαπάω που μιλάω. Σαπάω που είναι αρεστή ομάδα σε εσάς, Όφη. Για μένα. Τι εννοείς αρεστή. Αρεστή ομάδα. Τι γουστάρετε, την πάτε, σας αρέσει. Ναι, συμπαθητική ομάδα είναι συμπαθητική. Δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, αν ήταν στην ευχέρειά μου, ας πούμε, τελευταία αγωνιστική και θα μπορούσα. Θα τον έδινε μια κλωτσιά. Θα τον έδινα μια κλωτσιά να πάει στη Β, στη Γ. Μαζί με το Βόλο. Ο Βόλος είναι ομάδα σφραγίδα. Δεν θα ρίχνει χωρίς μια κλωτσιά. Πολλές ομάδες είναι Τρίπολη. Οι οποίες είναι ύποπτες για μένα. Τρίπολη. Τρίπολη, αν εξαιρέσει του Ηρακλή, το τέτοιο δεν είναι. Εντάξει, Τρίπολη. Αυτό είναι και μόνο από αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχω θέμα με την Τρίπολη. Εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε πέρα του Ηρακλή. Χρονικά. Τρίπολη. Αν μετά από όλη την κοσμογονία χθες πας να ξεκινήσεις από το ποδόσφαιρο, οκ, πάμε στο ποδόσφαιρο. Τι κοσμογονία έγινε. Μετά έγινε ανασχηματισμός και δεν πήραμε χαμπάρι. Αν εννοείς αυτό. Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Χαμπάρι, εγώ δεν ήξερα ότι θα γίνει ανασχηματισμός. Κάποια στιγμή χθες το απόγευμα το είδα όταν ήμουν έξω. Ο Σερίφ ξαναγύρισε στο Υπουργείο Προστασίας. Okay, ο οποίος το 21 έφυγε γιατί το non-paper έγραφε από το Μαξίμου που είχε δοθεί επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη ότι απέτυχε. Ξαναγύρισε ο αποτυχημένος. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα, εντάξει. Okay. Έφυγε ο Βορύδης. Για το γάμο. Ναι. Που δεν θα ψηφίσει και έτσι. Για να κρατήσει τα προσχήματα. Άλλο είναι το θέμα. Το οποίο μας ενδιαφέρει. Αυτό, πάμε στα αθλητικά. Το οποίο μας ενδιαφέρει πάνω από τα αθλητικά. Για πες. Ότι έγινε υπουργός υγείας. Αυτός ο οποίος. Πάλι. Θα παίξει με τις ζωές μας. Ένας βιβλιοπόλης. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι ο υπουργός ο οποίος το 12-13 επί κυβέρνηση Σαμαρά καθιέρωσε το 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρία. Λες και ήταν ελάχιστη κατανάλωση. Πηγαίναμε σε μπαρ τότε. Δεν πηγαίναμε σε εξωτερικά ιατρία. 5 ευρώ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καμάρωνε για τις απολύσεις γιατρών και νοσηλευτών. Για αυτούς τους ήρωες που έχουμε στο ΕΣΥ. Και δεν ήθελε να του πάρει ο Τόμψεν τη δόξα. Αυτός ο άνθρωπος ξανά έγινε υπουργός υγείας. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια μεγάλη παράταξη, παρότι δεν είμαι ψηφόρος της. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κάνει άνοιγμα στο κέντρο, να μην υπάρχει ένας γιατρός, ρε φίλε, να γίνει υπουργός παιδείας, υπουργός υγείας και να γίνεται ο Άδωνης. Είναι ντροπή για τους νοσηλευτές που έχουμε, τους ικανότατους, για τους γιατρούς που δίνουν μάχη κάθε μέρα, αυτούς που τους απέλυε πριν 10 χρόνια και καμάρωνε. Αυτόν τον οποίο η δικαιοσύνη ακόμα ελέγχει. Δεν αθώθηκε ο Άδωνης για την Οβάρτης. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Γιατί είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω, στο αρχείο είχε μπει και η υπόθεση του Παπαντονίου και του συγχωρεμένου του Χατζόπουλου. Άλλαξαν τα κονέ και βρήκαμε στοιχεία. Δεν αθώθηκε. Αλλά να σου πω ότι είναι αθώος για την Οβάρτης. Επί υπουργείας του έκανε πάρτι συγκεκριμένη εταιρεία με τους γιατρούς. Αυτός έγινε υπουργός υγείας. Είναι ντροπή. Υπάρχουν ικανότατοι νεοδημοκράτες. Γιατροί που μπορούν να γίνουν υπουργοί υγείας. Όχι αυτός, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. 41%. Καμία σχέση. Δεν σου λέω ό,τι να κάνει γουστάρι κάνει. Όχι. Τι, γιατί. Υπάρχει πάνε θέμα. Καταψήφισε τον. Είναι ασέβεια σε αυτούς τους ήρωες που έχει το ΕΣΥ. Ναι. Τους οποίους απέλυε πριν 10 χρόνια και καμάρουν στις τηλεοράσεις να ξαναγίνεται αυτός. Τον ψηφίσαν.
Το ψηφίσαν. Τι σημαίνει, δεν πρέπει να κάνουμε κριτική? Όχι, εννοείται κάνεις κριτική. Εγώ κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Δεν 41%. Καλά κάνει και μας γλεντάει. Θα το δεις στις ευρωεκλογές. Καλά κάνει και μας γλεντάει. Θα το δεις στις ευρωεκλογές. Δεν γκρινιάζουμε ούτε για τη φέτα που πήγε 18 ευρώ, ούτε για το ελαιόλαδο, ούτε για τον Άδωνη. 41% ας προσέχαμε. Εμείς το κάναμε. Είναι αυτό. Το μεγαλύτερο αυτογκόλ του Κυριάκου. Εμείς το κάναμε. Τέλος. Πάμε αθλητικά. Πάμε. Βλέπω το πρώτο ημίχρονο το Τρίπολη Άρης. Στο δρόμο πάλι? Όχι, όχι. Στο δρόμο πώς θα το δω? Ξέρω, σε όραμα. Γιατί δεν μπορείς να το βλέπεις στο κινητό? Οδηγώντας τη μηχανή μου? Όχι, ρε φίλε. Όταν οδηγάω τη μηχανή. Δεν μας είπες ότι είσαι στο δρόμο και οδηγούσες τη μηχανή. Έτσι, στο δρόμο φίλε, μας είπες ότι πήγαινε στο μάρκετ. Δεν είπα ώρα που πήγαινα στο μάρκετ. Άρα μπορεί να πηγαίνει. Διευκρίνησα, εγώ ήμουν πολλέ φορέ. Να έχει το κινητό στο δρομητικό και να κάνει τέτοιο. Ποτέ. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδε στο Άρη? Το είδα στο σπίτι μου. Α, ναι. Έχασα το πρώτο τρίλεπτο του δεύτερου ημίχρονου. Το είδε, ναι. Ναι, το είδα όλο το παιχνίδι. Σαν να σε σπίτι και να πήγε. Ναι. Βλέπω ορίσεις. Λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Έναν Άρη στο πρώτο 20 λεπτό. Όχι διαστημικό. Να εκμεταλλεύεται την ανυπαρξία ενός ποδοσφαιριστή, του Χουχούμη. Ανυπαρξία, δηλαδή έκανε πάρτι από εκεί ο Άρης. Με Σουλεϊμάνοφ και Ουντεμπάτζο έκανε πάρτι. Και από εκεί δημιουργούνται και οι δύο φάσεις που έβαλε ο γκολ ο Άρης. Συνεχίζει να παίζει από εκεί ο Άρης και κάποια στιγμή αρχίζει και τα χάνει ο Άρης. Και επιθετικά και μεσοαμυντικά. Ποια χάνει? Του χάνει την μπάλα, τον μπούσουλα. Μέτρα στο γήπεδο. Μέτρα στο γήπεδο. 0-2 στο 15 στην Τρίπολη, η οποία έχει φάει δυο σφαλιάρες σε 15 λεπτά. Η εικόνα της Τρίπολης είναι τραγική. Παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο με το που ξεμητίζει από το κέντρο είναι πηγή κινδύνου η άμυνά της. Το εκμεταλλεύεται δύο φορές αυτό ο Άρης και τέλος. Και αρχίζει μετά και μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα και ο Κουέστα, ο οποίος κάνει δύο λούφες που δεν τις πληρώνει ο Άρης πριν δεχτεί το πρώτο γκολ. Και συνεχίζει μετά το κρεσέντο του Κουέστα και της άμυνας. Και της άμυνας. Και συμφωνώ 200% μαζί σου χτες στο σχόλιο σου και θα τα πεις και σήμερα γιατί δεν ακούν όλοι όλες τις ώρες, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένοι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με θέμα ανανέωσης Κουέστα και ανανέωσης Φαμπιάνο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ για έναν ποδοσφαιριστή να μην είναι συγκεντρωμένος ή να μην είναι συγκεντρωμένη όλη η ομάδα επειδή δεν έχουν ανανεώσει. Εσύ καλά το θέτεις. Έτσι λέω εγώ. Είναι οι δύο ανανεώσεις, αλλά δεν έχουν καμία σχέση ο Κουέστα με τον Φαμπιάνο. Μιλάμε για έναν κανονικό ποδοσφαιριστή και έναν που κάνει τον τερματοφύλακα. Ναι, ένας που κάνει όμως τον τερματοφύλακα, που έχει στο μυαλό του και την ανανέωση συμβολέου, γίνεται ακόμα χειρότερος. Λέω εγώ. Και δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες. Δεν παίζει ρόλο για ο Κουέστα. Για να μην παρεξηγηθώ. Αυτός είναι ο Κουέστα που λατρέψαμε. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες. Έχει μεγάλη ασυλία από μερίδα τύπου του Άρεος και από κάποιους. Είναι καλό παιδί. Οκ. Okay. Είναι φιλότιμος. Οκ. Okay. Δεν είναι τερματοφύλακας. Ναι. Αν κάποιοι χθες καταλάβανε ποιος είναι ο Κουέστα, δεν ξέρουν μπάλα. Ή εξυπηρετούσε φέροντα. Επειδή τα λες και τα λέμε πολύ καιρό εδώ πέρα για τον Κουέστα, η κατάσταση η χτεσινή είναι πιο σκληρή. Τα δύο τσαφ. Το γκολ που χάνει ο άλλος πάνω στη γραμμή, στη μικρή του περιοχή, περνάει παράλληλα η μπάλα. Και κάνει επιτόπιο τάκλι. Είναι δυνατό. Επιτόπιο τάκλι. Στο δεύτερο γκολ πάει πάνω την μπάλα και τη βάζει μέσα του, παίρνει τα χέρια, κεφαλιά, όχι σουτ. Στο τρίτο γκολ πηγαίνει ασουρωμένος από τη μια μεριά στην άλλη. Δηλαδή, αυτόν θέλετε να ανανεώσετε. Για τον Φαμπιάνο. Υπάρχει θέμα με τον Φαμπιάνο. Πολύ κακός ο Φαμπιάνο. Ή τουλάχιστον δεν είναι ο Φαμπιάνο που ξέραμε. Και εδώ πέρα πρέπει η διοίκηση να πάρει κάποιες αποφάσεις. Για τους ψηλόγους δεν τα βρήκανε μέχρι σήμερα. Από μία του μηνός ο Φαμπιάνο μπορεί να έχει υπογράψει όπου γουστάρει. Χωρίς να έχει τρυπήσει τον Άρη. Έχει αυτό το δικαίωμα. Εσύ σαν Άρης τι πρέπει να κάνεις? Θα σου πω εγώ τι έγινε στα 80's. Στην ομάδα μου. Έτσι, ανοίξτε τα αυτιά σας. Το 86 αν θυμάμαι καλά, συμπλήρωνε 12ετία ο τεράστιος Ντίνος Κούης. Ναι. Τότε υπήρχε μία φημολογία. Λέω φημολογία γιατί δεν ήμουν μπροστά. Λέγεται ότι είχε πάρει προκαταβολή από τον συγχωρεμένο τον. Μα. Τέτοια είχε ρε φίλε. Του Πάοκ τον Σαββίδη τον. Από τη Βέρεια, τον Μανάβη. Τι ήταν ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Okay. Καταλάβατε για ποιον αναφέρομαι. Mm-hmm. Έτσι. Λέγανε ότι είχε πάρει προκαταβολή να υπογράψει τον Πάοκ. Η τότε διοίκηση του Άρη απέκλεισε τον Ντίνο τον Κούη από του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό. Ο τότε Άρης απέκλεισε τον τεράστιο Ντίνο Κούη για τη φημολογία και μόνο
Από τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό στον τεμπούτο του Σαμόλη. 0-1, χάναμε, σοφαρίσαμε 1-1, πήγαμε κάτω, προηγηθήκαμε με Ζελελίδη. 0-1, χάσαμε 2-1, με παράπονα από τη διετησία, αποκλειστήκαμε. Στο ΆΚΑ γίνω επαναλυτικός. Ο Άρης πρέπει και την Κυριακή και την Τετάρτη να μην βάλει τον Φαμπιάνο στην αποστολή. Φημολογείται ότι έχει πρόταση από ΠΑΟΚ και από ΑΕΚ. Μπορεί να μην καταλήξει πουθενά. Μου επιτρέπεις να διαψεύσω για τον ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω ότι φημολογείται. Ναι. Τι να διαψεύσει, ποιο είναι ο Μάκης ο Καγκάτσης και τα λοιπά. Ναι, έχω το ρεπορτάζ. Έχει το ρεπορτάζ. Ναι, δεν ρεπορτάζ. Έχει κάνει πρόταση δεν, ο ΠΑΟΚ στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα Φαμπιάνο στον ΠΑΟΚ. Όχι. Okay. Δεν υπάρχει θέμα Φαμπιάνο στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Το παίρνω πάνω μου, δεν υπάρχει. Εγώ θέλω ο Άρης να προστατεύσει τον εαυτό του και να προστατεύσει και τον ίδιο τον Φαμπιάνο. Και το λέω σήμερα. Περίμενε, Άκη μου. Το λέω σήμερα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το λέω σήμερα και επειδή το ανέφερε τώρα αυτό και επειδή είναι και το Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή. Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Εγώ λέω μόνο για τη φημολογία και μόνο γιατί είναι το θολωμένο μυαλό του Φαμπιάνου αυτό που βλέπουμε. Θυμίζει λίγο Μπρινιόλι σε πολλά θέματα. Είναι ανθρώπινο. Δεν λέω ότι θα μας τρυπήσει. Θέλω η ομάδα μου να προφυλάξει και τον παίχτη και την ίδια της την ομάδα. Το έχουμε ξανακάνει με τον Γκου. Ήταν πολύ σωστή κίνηση. Μας τύχησε ίσως μια συμμετοχή σε τελικό. Δεν ίσχυε κιόλας. Όχι. Ίσχυε. Επέστρεψε στην προκαταβολή. Α, έτσι λέγεται. Εντάξει, okay. Δεν ήμουν μπροστά. Ναι. Λέω ότι λεγότανε τότε. Και πρέπει να γίνει αυτό. Ήτανε πολύ κακός ο Φαμπιάνο. Χθες. Δεν ήταν ο Φαμπιάνο που ξέραμε. Τέλος πάντων, πάμε στο μάτι. Μόνο ο Φαμπιάνο χθες. Για τον παίκτη που έχει γίνει. Ναι, εντάξει. Δεν λέω το ίδιο, της ομάδας. Δεν λέω το ίδιο για τον Κουέστα. Ο Κουέστα είναι αυτό. Ο Μπάζιος φταίει χθες. Πάρα πολύ. Επειδή δεν είχε κόσμο το γήπεδο. Μακάρι να είχε κόσμο. Ναι. Ακούγονται κάποια πράγματα. Περνάνε από την τηλεόραση. Εγώ στο 0-2 βλέπω και ακούω έναν Μάτζιο. Ναι. Να τους λέει βγείτε μπροστά. Ναι. Μείνετε μπροστά. Okay. Ο Άρης παίρνει μέτρα πίσω. Και τι κάνεις εσύ σαν προπονητής. Εκεί το μερίδιο ευθύνης του Μάτζιου είναι ότι δεν τους πείθει να κάνουν αυτό που τους λέει. Ανάγκια σου. Εκείνο είναι χειρότερο. Ναι. Από το να είχε κάνει μια παράληψη και να γυρνούσε Μπράβο. Πίσω από εντολή του Μάτζιου. Είναι χειρότερο για ένα προπονητή ή ο ίδια του ομάδα να μην υπακούσει την εντολή του. Λοιπόν, προηγεί του Άρης 0-2 στο 14, θα πω κόντρα στη ροή του αγώνα. Δεν ήταν για 0-2 εκείνη τη στιγμή. Γιατί? Το παιχνίδι. Δεν ήταν για 0-2, ρε φίλε. Τις δύο πρώτες επισκέψεις κάνεις γκολ. Γιατί και το πέναλτι στην ουσία είναι ευκαιρία. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό. Δεν πείθει ότι μπορεί να είναι 0-2 στο. Άντε να ήταν 0-1. Σίγουρα 0-1. Μετά το 20, γιατί διαβάζω και ακούω στο πρώτο ημίχρονο μαγικό. Όχι. 20-25 λεπτά ο Άρης ήταν καλός. Ήταν κανονικός ο Άρης το πρώτο ημίχρονο. Ήταν κανονική ομάδα. Κανονική ομάδα. Έκανε μέτριος, αυτά που έπρεπε καλός. Να κάνει. Ναι. Ως ένα σημείο. Ναι. Όταν βγαίνουν μπροστά και υπάρχει μια τσαπατσουλιά, θα την πω ραδιοφωνικά, γιατί μπορούμε να την πούμε διαφορετικά. Και ο προπονητής δεν κάνει τίποτα. Φέρει μερίδιο ευθύνης και ο προπονητής. Όταν δεν σπάει ο οποιοσδήποτε παίχτης στο συμπαίκτη του για να τελειώσουν το παιχνίδι, να το κάνουν 0-3, να σκοτώσουν τον αντίπαλο, να βοηθήσουν και τον προπονητή τους και την ομάδα τους στο ημίχρονο να κάνει 5 αλλαγές μαζεμένες. Mm-hmm. Να βγάλει μωρό, σου λέει Μάνοφ, το ένα το άλλο, να ξεκουράσει εν ώψη δύσκολη συνέχεια. Φταίνε όλοι. Δεν ξέρω αν είναι άμπαλοι ή το μυαλό τους. Ήταν πάνω το κεφάλι, αντιμετώπισαν με να μην δείξει ένα μπλαζέ ύφος το παιχνίδι. Λες και ήταν την Μπαρτσελόνα του Λίο Μέση και του Γκουαρντιόλα. Ευθύνεται και ο προπονητής για όλα αυτά. Δεν ευθύνονται μόνο οι παίχτες. Έτσι, στον Άρη, εμείς έχουμε μάθει να κερδίζουμε όλοι μαζί και να χάνουμε όλοι μαζί. Δεν χάσαν οι παίχτες χθες και τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε ο Μάτζιος. Όλοι μαζί κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, όλοι μαζί χάσαμε χθες. Έτσι, εμείς λειτουργούμε στον Άρη. Φέρει ευθύνη και ο Μάτζιος. Δεν μπορεί να μου λέει ο Μάτζιος όμως. Γιατί τρώει σε ένα κομβικό σημείο το 1-2. Mm. Καλό σημείο και για τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και για αυτό που το δέχεται. Γιατί δεν δέχεται το 1-1. Ναι, δεν πάει το παιχνίδι στο δεύτερο 0-2, το τρώει στην αρχή 1-2 και λες δεν μπορώ να αντιδράσω. Πας στο ημίχρονο και τι κάνεις, Άκη μου Μάτζιο. Αυτό που φάνηκε, τίποτα. Βγαίνεις χειρότερος και λες έχουμε θέματα, πρέπει να τα φτιάξουμε. Συγγνώμη, Μάτζιο, είσαι 4 μήνες στην ομάδα. Αυτά τα θέματα έπρεπε να έχουν φτιαχτεί. Είπαμε ότι είσαι καλύτερη λύση από τον άλλο που δεν ήταν προπονητής, από τον Τερζή. Αλλά είσαι ένας Έλληνας προπονητής. Με τα βάνη, με τα όποια κόμπλεξ του Έλληνα προπονητή, που στο 0-2 δεν πάει να τελειώσει. Η ομάδα του γυρνάει πίσω και δεν κάνει κάτι να τη βγάλει μπροστά. Χάνεις μέτρα και μοιάζει Τρίπολη στο δεύτερο, λες και είναι η Manchester City, ρε φίλε. Με το Χάλαντ. Σε παρακαλώ δηλαδή. Τον Κουέστα δεν θα αναφερθώ καν. Δεν είναι τερματοφύλακας. Είναι ένα πουλί που κάποιοι τον κάναν τερματοφύλακα. Θέλω Χουτεσιώτη την Κυριακή. Ή θέλω τερματοφύλακα. Για χθες δεν φταίει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης φταίει όμως ότι χθες 3 του μηνός ο Μάτζιος δεν είχε στη διάθεσή του. Σέντερ φορ δεύτερο. Δεκάρι. Αμυντικό χαφ γιατί ο Φεστράντε μάλλον έβγαζει πρόβλημα. Mm-hmm. Θα μου πει αυτό είναι τα τελευταία στιγμή. Ξέρουμε όλοι από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν. Προεργασία δεν έγινε τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο. Αν είχε γίνει προεργασία, έπρεπε θα την είχαμε δει. Χθες οι παίχτες. Θα την είχαμε δει την προεργασία. Πήγαμε σε ξαναζεσταμένα φαγητά. Μπορεί να διαπρεύσει και ο Ρόζης και ο Φετφαντζίδης. Δεν παίξανε χθες, δεν ήταν διαθέσιμοι. Δεν ξέρω αν θα παίξουν την Κυριακή. Αυτό φταίει ο Καρυπίδης. Ο χρόνος του τέλειωσε. Θοδωρέ. Τέλειωσε ο χρόνος. Αν θες τώρα να διεκδικήσεις το κύπελλο, δεν θα σου στερήσω το δικαίωμα. Πάνε, διεκδίκησε το. Η αλλαγή στην ιδιοκτησία πρέπει να γίνει χθες για μένα. Δεν μπορεί να προσφέρει κάτι ο Θόδωρος πλέον. Το απέδειξε, όχι με το χθεσινό αποτέλεσμα, με το πώς στήθηκε η ομάδα το καλοκαίρι. Και αυτά πληρώνει. Ο Άρης έχει αδικεί στον εαυτό του. Κάνει πολλές γκέλες ο Ολυμπιακός. Έπρεπε να ήταν σε απόσταση αναπνοής από τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή ο Άρης, και να διεκδικεί και μέσω πρωταθλήματος την έξοδο στην Ευρώπη. Δεν τα έχει καταφέρει. Φταίνε όλοι. Και τώρα υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα, ρε φίλε. Mm. Γιατί είσαι Άρης. Τι κάνεις την Κυριακή. Και να έρθουν όλα τα παπαγαλάκια που το Δεκέμβριο λέγανε ότι ευτυχώς που πάει το Γενάρη το παιχνίδι. Βλέπουμε μία ΑΕΚ πιο έτοιμη από ό,τι ήταν το Δεκέμβριο. Έχει επιστροφές τραυματισμών. Έχει επιστροφές. Και βλέπουμε δεν έχει Ευρώπη. Να πέφτει στην κέντα ΠΑΟΚ ΑΕΚ σε τρεις μέρες. Οποιοδήποτε παιχνίδι πρωταθλήμα. Θα εγώ θα μιλήσω όπως ξέρω να μιλάω, ρε φίλε. Έτσι. Οποιοδήποτε παιχνίδι αν είχε ο Άρης την Κυριακή, ο κόσμος του Άρη θα απαιτούσε να κατεβάσει ο Μάτζιο την Άντερ 19. Εκτός τον ΠΑΟΚ. Πέσαμε σε εκείνη την κέντα. Τι κάνει τώρα ο Μάτζιος? Τι πρέπει να κάνει ο Θόδωρος? Για μένα να κάνει φόκους στο παιχνίδι της Τετάρτης. Ακόμα και διπλό να πάρει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή δεν βγαίνει πρωταθλητής. Εμένα δεν με απασχολεί. Κάποιος στην ομάδα μας δυστυχώς σου απασχολεί. Έχει 22 αγωνιστικές. Ο Άρης πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον της ομάδας. Της δικιάς του. Για να μην γίνει 54 χρόνια. Το συμφέρον του Άρη είναι να κάνει φόκους στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Τι, πώς και γιατί δεν με ενδιαφέρει. Μπράμπετς Μωρών συμπληρώσαν κάρτες. Ναι. Είναι άξιο συγχαρητηρίων ο Μωρόν που μετά από 16 αγωνιστικές συμπληρώσε 3 κάρτες. Mm. Παίζοντας 16-90 λεπτά. Είναι άθλος. Φαντάσου να γινόταν αυτό. Εγώ θέλω να δηλωθούν την Κυριακή αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο πρέπει να δηλωθούν την Κυριακή. Ο Άρης πρέπει να κάνει ρωτέζο. Εκτός. Και θα πάμε στο διάλειμμα. Αν βγει ο Άκης ο Μάτζιος, δεν χρειάζεται δημόσια. Και να πει ότι τα εργομετρικά της ομάδος μου επιτρέπουν και να πάω μάτς. Σε τρεις μέρες mm. σε αυτά τα δύο μάτς στα κόκκινα. Μαζί σου. Θέλω να τους ρίξω 4. Όπως θέλω να ρίξω και χθες ήθελα 4. Και την άλλη Κυριακή στον Πανατολικό. Εάν μπορείς αυτό να το κάνεις, κατέβασε κανονική ομάδα. Εγώ με αυτά που βλέπω, λέω ότι δεν μπορεί η ομάδα. Για τα λάθη που έχουν γίνει. Την απόφαση να την πάρει ο Μάτζος του Καρυπίδης. Τακτικά λάθη ή οργανωτικά λάθη. Οργανωτικά. Αν πίσω από τον Μωρόν είχα ένα φόρο, ναι. δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Εγώ βλέπω ότι δεν μπορούν. Ποιος θα την πάρει την απόφαση, ο Μάτζος ή ο Καρυπίδης? Ο Καρυπίδης. Για το ποιος θα παίξει την Κυριακή και ποιοι θα δηλωθούν. Όχι, τι στόχο έχει. Θα πει το Μάτζιο, στόχος της ομάδας είναι το κύπελλο. Μην κοιτάς το πρωτάθλημα. Όχι, μην κοιτάς. Άσχετα με το ποιο παίζει. Δεν μπορεί η ομάδα στον Λάρι να πει δεν κοιτάω το πρωτάθλημα. Τώρα, ναι. τώρα. Ακόμα και ο Λάζαρος να παίξει, ναι. που θα σταθούμε στο Λάζαρο, τι συμβαίνει με τον Λάζαρο εδώ και τρεις μήνες. Δεν μπορείς να ξεφτυλίζεις ένα τέτοιο παίχτη. Να τον παίρνεις στην τρίπολη και να μην το βάζεις. Ας τον εκτός αποστολής. Ας τον να πάει στην Καλαμάτα όπου θέλει. Τον ξεφτυλίζεται έτσι. Όποιος και να παίξει την Κυριακή, επιβάλλεται ο Άρης να παίξει για την νίκη. Άλλο αυτό. Κι άλλο αν θα παίξει η ίδια αντεκάδα σε τρεις μέρες δύο παιχνίδια. Αν τα εργομετρικά της ομάδας το επιτρέπουνε, πάμε να τα χτυπήσουμε. Μπορούμε? Μη μου πεις Τετάρτη όμως. Είμαστε κουρασμένοι. Είμαστε κουρασμένοι. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Κανείς σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 39 μετά τις 12. Λίμπερο 107,4. Συμπολίτες. mat90.com. Το καλύτερο site προγνωστικών και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Επίσης μην ξεχνάτε ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά μεγάλου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, καθώς περιμένουμε το Euro. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλά γκολ και ποδοσφαιρικές συγκινήσεις. Πέρα όμως από τις κληρώσεις του Euro, έχουμε και τις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα θα διεκδικήσουμε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ. Μαζεύουμε από τώρα τους λαχνούς μας και η συνέχεια στο καζίνο. Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνη στην χθεσινή εικόνα του Άρη. Πριν πάμε στο μερίδιο ευθύνη, ναι. σε μήνυμα ήρθε ναι. να το διαβάσω γιατί αφορά εμένα. Κάνε αυτόν γκολ Κυριάκου. Η διοκτήτης ομάδος ζήτησε πριν ένα μήνα παρέτηση υπουργού προστασίας του πολίτη και ικανοποιήθηκε. Για να μην λέμε ότι χάλασαν οι σχέσεις. Παιδιά,
να ακούτε αυτά που λέμε, ρε παιδιά. Αυτογκόλυπα για τον Άδωνη. Όχι για τον Χρυσοχοίδη. Μην άλλα ακούτε και άλλα νομίζετε και τα χρεώνετε σε εμάς. Αυτά που ακούτε, να μας σταυρώσετε για αυτά που ακούτε. Έτσι, αυτά που είπαμε. Όχι αυτά που νομίζατε. Πάμε να πούμε για ποιο μερίδιο ευθύνης έχω. Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, γιατί δεν ξέρω αν ακούν οι παίχτες του και ο Μάτζιος τις εκπομπές μας. Ναι. Έχει πολύ καιρό τώρα που λες ότι ο Άρης δεν πρέπει να ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με το πρωτάθλημα και πρέπει να επικεντρωθεί στο κύπελο. Η χθεσινή εικόνα είναι αυτό το πράγμα. Μακάρι να ήταν αυτό. Δηλαδή, αν ήσουν πρόεδρος του Άρη εσύ, ναι, και τους είχες μιλήσει πριν το ματς στις γιορτές της προπονής που ήταν ο Καρυπίδης της προπονής στο Ρίσιο, από ό,τι είδα, ναι, και τους μιλούσες εσύ, αυτή την εικόνα θα βλέπαμε. Δεν θα βλέπαμε το 0-2 όμως 3-2. Μπορεί να θέλαν να δείξουν τι μπορούν. Μπορεί να θέλαν να δείξουν τι μπορεί να κάνουν. Αλλά επικεντρωνόμαστε στο στόχο του κυπέλου. Εγώ είπα και χθες ότι πρέπει το βαρύτερο πρόστιμο που αναφέρει ο ιστορικός κανονισμός της ομάδος ήδη από χθες να τους το έχει ανακοινώσει. Εγώ, αν ήμουν Καρυπίδης, θα ξυγιόμουν, αλλά DPG, που δεν το θαυμάζω το DPG, θα έφερα την ομάδα με λεωφορείο από την Τρίπολη, όχι Τρίπολη, Αθήνα, λεωφορείο και μετά αεροπλάνο. Με λεωφορείο. Γιατί ήταν σαν να κοροδεύουν τον κόσμο του Άρη. Εμένα δεν με τρελάνε ήττα. Έχω συμβαστεί με την ΙΤΑ. Τον Άρη υποστηρίζω. Δεν υποστηρίζω την Μπαρτσελώνα. Αν ξεκινούσε. Η εικόνα της ομάδας, ναι, ξεκίνα φάει 2-0. Όχι, αυτό θα σου λέγα. Μπορούσες να κάνεις το μάτς 0-3-0-4, ναι, να τους σκοτώσεις και να δώσεις το δικαίωμα τον προπονητή. Άρα σε πείραξε η ανατροπή, να σου το πω έτσι, του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν ήταν 2-0 το μάτς, μείωνες 2-1, πήγαινε 3-1 και μείωνες 3-2, δεν θα σε πειράζει. Μα ήταν κοροϊδία, ρε φίλε. Αυτό εδώ μπαίνεις, έχεις. Σε πείραξε η διαμόρφωση του σκορ. Και η εικόνα της ομάδας, ναι, μετά το 20 λεπτό. Πες, πες ότι έχανες 2-0 στο 20. Έμπαινε η Τρίπολη καλά. Εντάξει. Μία, μείωνες 2-1 στο 45. Μία, εντάξει, το μυαλό τους ήταν είτε στο τοπικό ντέρμπι είτε στο παιχνίδι της Τετάρτης με την ΑΕΚ. Δικαιολογημένο. Δεν θα με χαλούσε. Δεν τρελάθηκα εγώ για την ΙΤΑ. Τρελάθηκα για τη συμπεριφορά, την αγωνιστική και των παικτών και του Πάγκου. Ματζιό, 4 μήνες έχεις, 4,5. Κρίνεσαι και εσύ. Είσαι καλύτερος από τον Τερζή. Είσαι καλός Έλληνας προπονητής κανονικός. Αλλά ρε φίλε, όταν έφυξα τον Άρη, δεν δούλεψες. Δεν πήγες έξω σε μια σχολή. Δεν πήγες δίπλα σε ένα προπονητή να κάνεις κάποια πράγματα. Και το δυνατό σου σημείο στην προηγούμενη θητεία σου ήταν η άμυνα. Πλέον η άμυνα δεν πάει καλά. Κοίταξε το λίγο. Κοίταξε το λίγο και εσύ. Έχεις μείνει στάσιμος. 50+ ηλικιακά είσαι. Από εδώ και πέρα δεν μπορείς να βελτιωθείς. Μεσοαμυντικά με Μάντζιο, που η εικόνα του Άρη είναι αυτή. Δηλαδή τρως 2 γκολ από τη Λαμία, αν δεν κάνω λάθος, και 3 γκολ χθες από την Τρίπολη. Αυτό που κράζαμε. Μέσα σε ένα ημίχρονο ουσιαστικά έφαγες 3 γκολ. Αυτό που κράζαμε πριν 2 μήνες το Ρασβάν. Ακριβώς, που έτρωγε Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, Κυριακή. Πολλά γκολ. 2 γκολ. Ναι. Όχι πολλά, 2 γκολ. Ναι. Over 1,5 τον αντίπαλο. Το έχει διορθώσει. Γίνεται με το Μάτζιο. Ναι, γίνεται με το Μάτζιο. Και δεν βλέπω διορθώσεις. Δεν μπορεί η ομάδα να είναι τόσο στραβά όλη η χρονιά να είναι. Ναι, δεν φέρει ευθύνη σε αυτήν την αρχή. Όχι, περίμενε. Και να έχει πεθύμενο ρε επόμενες γιορτές. Βγήκε ακροατή τότε. Το σχολιάσαμε. Είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Μακάρι να έχετε κάνει φόκου στο κύπελο. Μακάρι, θα πω εγώ. Και να δω άλλον Άρη. Πάντως η εικόνα του Άρη είναι λίγο light. Η εικόνα του Άρη εδώ και 20 μέρες δεν μπορεί να σου δίνει ελπίδες ότι θα είναι ανταγωνιστικός με την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία. Δυστυχώς αυτή είναι άλλη. Μια ΑΕΚ η οποία δείχνει να βρίσκει τα πατήματά της ποδοσφαιρικά. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Ναι, γι' αυτό λέω. Ενώ πριν ένα μήνα κάποια παπαγαλάκια, να θυμηθούν, δεν έπαιζε. Καλά, είχε και πολλούς τραυματισμούς. Ήταν και κουρασμένοι και τραυματίες. Και τότε το Άρη ήταν σε καλύτερο momentum. Όλα αυτά να τα παίρνετε. Δεν είμαστε medium. Απλώς είδαμε τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Άλλη μια φορά δικαιώνεσαι, που κάναμε χαράκι. Δεν με νοιάζει να δικαιώθω. Που ζητούσες εμένα να γίνει εμένα το μάτς με κυπέλου. Ενδιαφέρει αυτοί που ηγούνται. Διοικώ σημαίνει προβλέπω. Αυτό που διοικεί. Ο Θόδωρος Καρυπίδης έπρεπε εκείνη προβλέπει τη στιγμή να χτυπήσει το χέρι και να πει: εμένα τώρα με συμφέρει. Ακόμα και 5 να φάω στη Φιλαδέλφια, τότε ήταν οι ιδανικές συνθήκες να παίξει ο Άρης. Να διασφαλίσει τα συμφέροντα της επιχείρησής του. Μπορούσε Παύλο μετά τον Γενάρη η ΑΕΚ να φέρει και 5 δεκαδάτους παίχτες. Δεν έχει την άνεση. Και ο Άρης μπορούσε. Όχι. Γιατί? Οικονομικά. Α. Μελισανίδης Καρυπίδης. Εντάξει, ο Μελισανίδης μπορεί και σήμερα να φέρει 3 δεκαδάτους, Τετάρτη να σου βάλει. Ο Άρης τέτοιες μεταγραφές θα φέρει. Άρα αυτός που δικούσα έπρεπε να προβλέψει. Τι με συμφέρει αυτό. Αυτό θα κάνω. Και να μην ακούσει τα παπαγαλάκια. Που για άλλη μια φορά κάνα ζημιά τον Άρη.
Ακόμα και να προκριθεί ο Άρης, δεν είναι ιδανική συνθήκη διεξαγωγής παιχνιδιού για τον Άρη τώρα. Και φαίνεται. Και είναι η κέντα με τον ΠΑΟΚ, γαμώτο. Θα σου πει και η ΑΕΚ ότι είναι η κέντα με τον Ολυμπιακό. Στο μυαλό μου δεν υπάρχει το παιχνίδι της Κυριακής. Και η ΑΕΚ έχει Ολυμπιακό. Δυστυχώς για άλλους υπάρχει. Η ΑΕΚ έχει δύο εισάξεις σχεδόν εντεκάδες. Ο Άρης δεν τις έχει. Με τον Πίλιο. Άσχημος είναι. Ρε φίλε, βάλε τον Ντουμπάτζο από εκεί από δεξιά. Καλά, να το κάνει πάρτι. Όπως έκανε το χουχούμι πέρσι. Η ΑΕΚ έχει τεράστιο coach. Η ΑΕΚ μπορεί να διαχειριστεί πολλά πράγματα. Ένας τεράστιος coach που δεν αντιλέγω, έτσι. Είναι καλός προπονητής από ό,τι φαίνεται. Ένας σεβάσμιος coach λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι καλός προπονητής. Αυτό μας δείχνει. Coach είπα. Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν βλέπουμε τις προπονήσεις. Είναι ένας καλός coach. Ένας καλός coach όμως. Προπονητής μέχρι στιγμή, αυτή τη χρόνια στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Λουτσέσκου. Προπονητής. Coach είναι ακόμα ο Αλμέιδα. Okay. Αυτός ο προπονητής όμως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί για τον Αλμέιδα, λέω. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις ελλείψεις και τις απουσίες της ΑΕΚ. Πού στην Ευρώπη? Είχε και πρόγραμμα. Και στην Ελλάδα. Είχε και πρόγραμμα, έπαιζε Ευρώπη. Και άλλες ομάδες είχαν Ευρώπη. Όχι. Δεν μπορείς τώρα να πεις ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε τα παιχνίδια στην Ευρώπη που έπαιξε η ΑΕΚ σε ένταση. Ναι, άλλους αντιπάλους εννοείς. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Okay. Η ΑΕΚ ζορίστηκε πιο πολύ σε ένταση. Ναι, Άγιαξ με Μπράιτον και τα λοιπά. Έπαιξε ένα μικρό όμιλο Champions League. Το πρόσημο όμως δεν είναι θετικό. Ποιο στην ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει κάνει τόσες γκέλες και είναι 3 βαθμούς από την κορυφή. Μπορείς να το δεις και από την άλλη όψη του νομίσματος. Ποιο σου λέει ότι δεν μπορεί να κάνει και άλλες γκέλες? Εγώ βλέπω κάθε αγωνιστική, όλες οι ομάδες πλην ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα κάνουν γκέλες. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, η χτεσινή εικόνα του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Και όταν βγαίνει ο προπονητής και λέει ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι μας στον Ολυμπιακό, ρε φίλε, πόσα παιχνίδια ρε καρβαλιάζεσαι στον Ολυμπιακό. Και στους παίχτες. Προπονητής, εκείνη τη στιγμή φεύγει ο προπονητής. Τελειώνει εκείνη την ώρα. Εσύ τι έκανε σαν προπονητής? Σαν προπονητής, τι έκανε για την εικόνα του Ολυμπιακού που άντε λες τρώει τον γκολ στο 4ο λεπτό? Γίνεται σε ένα παιχνίδι. Όλες οι ομάδες το παθαίνουν αυτό. Και η Manchester City και η Liverpool και η Real. Και καλύτερο να το φας στην αρχή. Φυσικά, έχεις γιατί έχει 90 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Να διορθώσεις. Ναι. Δεν διορθώνεις κάτι. Δεν διορθώνεις κάτι. Πολύ το χάλι. Πολύ το χάλι. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν χάνεις, δεν έχεις σκοράρει και είναι κορυφαίος σου ο Πασχαλάκης για να μην φας 3 και 4 από τη Λαμία χωρίς τον Καρλίτος, είναι για να σε κλαίνει οι ρέγγες. Και ακούμε για μεταγραφές. Είδε, και... μπορούσε, είχε τη δυνατότητα ο Ρασβάν να δει τον Ολυμπιακό. Την είχε. Γιατί άκουσα ότι είπε ότι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην Ελλάδα πλέον είναι ο Κοτάρσκι χθες. Κολοτούμπα. Με τέτοια εμφάνιση ο Πασχαλάκης. Η προηγούμενη δήλωση είναι ότι ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας είναι ο Πασχαλάκης. Έλληνας. Κάνανε Έλληνας ξένο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ήταν για Έλληνα. Δεν είπε. Και μετά από αυτή τη χθεσινή εμφάνιση του Πασχαλάκη, έχρισε τον Κοτάρσκι. Εμένα ο Κοτάρσκι και πέρσι ήταν ο κορυφαίος. Αλλά μιλάμε για τον Ρασβάν. Ο Ρασβάν, σου λέω, επαναλαμβάνω. Ναι. Είπε για Έλληνα τερματοφύλακα. Πολύ έχει αλλάξει ο Ρασβάν. Πάρα πολύ. Έχει οριμάσει. Έχει οριμάσει. Ακόμα και στις δηλώσεις του μετά το μάτς. Δηλαδή, εγώ χθες τον ακούω να λέει ότι παιδιά, μην κοιτάτε το 4-0. Γιατί στη Ρουμανία μετά τα 50 οριμάζει ο άντρας. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν άλλο DNA, ρε παιδί μου. Αυτό είναι καλό, θετικό για ναι, είναι πολύ θετικό. Όταν βγαίνεις μετά από 4-0 και λες ότι παιδιά, μην κρατάτε το σκορ, ήταν πολύ πιο δύσκολο το παιχνίδι. Και όντως ήταν. Οπότε, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός χθες. Ναι. Το χειρότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά τη Φιλαδέλφεια. Για μένα ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός χθες. Το πρώτο 20 λεπτό. Υπάρχει όμως ένα θετικό σε αυτό το θέμα. Το πρώτο 20 λεπτό, εγώ έτρωγα τα νύχια μου. Φοβόμουν τη στιγμή που θα γίνει το 0-1. Χωρίς να έχει την ιδιαίτερα μεγάλη ευκαιρία Όφη. Απλώς ήταν πιο καλά δημιουργικός. Ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ που έπαιζε πολύ ψηλά Όφη. Δηλαδή τα δυο του στόπερ πολλές φάσεις ήταν πάνω από το κέντρο. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα στον ΠΑΟΚ μέχρι να βάλουν την προσωπική τους ποιότητα κάποιοι ποδοσφαιριστές, να βρουν τους χώρους και να ξεκλειδώσουν την άμυνα του Όφη. Αυτό ήταν χθες. Ούτε στη χρονιά του Double ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τόσο εύκολα παιχνίδια όταν δεν είχε καλές εμφανίσεις. Από ατομικά στοιχεία το παίρνει αυτό. Δηλαδή ο Ντεσπότοφ, οι εμφανίσεις που κάνει είναι μαγικές. Είναι μαγικές. Χθες έβγαλε 3 assist. Χώρια τον γκολ που έβαλε, χώρια τις ευκαιρίες που είχε, έβγαλε 3 assist. Δυστυχώς για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ θα τους πω ότι ο Ντεσπότοφ αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 60% του. Να ξέρετε. Αυτό. Μένει να το δούμε στο γήπεδο και εγώ το πιστεύω αυτό που λες. Τον έχω δει εγώ τον Ντεσπότοφ. Με κάνει εντύπωση. Τον έχεις δει σε άλλη ομάδα. Με άλλη τακτική ίσως, σε άλλη θέση ίσως. Με κάνει εντύπωση πως αυτός ο παίχτης ήρθε στην Ελλάδα. Αυτός ο παίχτης είναι για το top 2.
Πρέμιερ, πριμέρα. Άντε, Πρέμιερ θέλει και λίγο περισσότερο δύναμη, αν και την έχει το παλικάρι αυτό. Αλλά πριμέρα έπαιζε άνετα. Δεν ξέρω αν έπαιζε Ρεάλ Μπαρτσελόνα, μπορεί να είναι η Ιεροσυλία, αλλά από Ατλέτικο και κάτω. Δηλαδή από την τρίτη ομάδα σε και Σεβίλη, Βιγιαρεάλ. Ποια τώρα Σεβίλη και Βιγιαρεάλ. Ακόμα και Ατλέτικο έπαιζε. Είναι τεράστιος παίχτης. Είναι ο παίχτης ο οποίος κάνει τη διαφορά φέτος στον ΠΑΟΚ. Και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερος. Και είναι λογικό αυτό. Απλώς κάνει ένα λάθος η... η οικογένεια του ΠΑΟΚ όλη. Από χθες ακούω και διαβάζω. Ναι. 6 βαθμούς λέει περάσαμε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι αντίπαλος ο Ολυμπιακός. Είναι η και οι τρεις. Αντίπαλός σου δεν είναι Ολυμπιακός. Αντιπαλός είναι αυτός. Ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο αντιπάλους. Τον κακό του εαυτό, έτσι. Μη κάνει κοιλιά, και από ό,τι φαίνεται με αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου που είναι πρωτοποριακό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στο τέλος χρονιάς θα κριθεί. Μπορεί να το ακολουθήσουν κι άλλοι μετά. Ναι, μέχρι στιγμής του βγαίνει, θα το δούμε αν θα έχει διάρκεια. Μόνο αν κάνει σκεμπέ, ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Αγωνιστικά από την ΑΕΚ που όντως η ΑΕΚ μπορεί να το κοιτάξει τον ΠΑΟΚ στα μάτια. Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά μπορεί και η ΑΕΚ να βελτιωθεί. Η ΑΕΚ από εκεί κινδυνεύει. Έχει δείξει η ΑΕΚ καλύτερη εικόνα από αυτή που έχει ακόμα και τώρα. Τι έχει δείξει καλύτερη? Έχει δείξει καλύτερη εικόνα. Α, η ΑΕΚ. Ναι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω ότι αν, ναι, αν την ξαναβγάλει στο προσκήνιο αυτή την καλή, ναι, εικόνα, θα είναι. Μπορεί, νομίζω ότι οι δυο διεκδικητές. Αυτή είναι η είναι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τελειώσαμε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός μετά το χθεσινό. Τον Παναθηναϊκό, τον Μουλοχτό βέβαια τον βάζω μέσα. Για εξωαγωνιστικού λόγου. Το τρίγωνο Μαξίμου. Ακριβώς. Φάλιρο Σκάι, Ερντογάν, ναι, αυτό εδώ. Γι' αυτό τον βάζω όμως μέσα, μου λοχτά. Αν μπορούσε να κάνει κάτι το Μαξίμου, θα το έκανε πέρσι που ήταν προεκλογική χρονιά και ήταν 12 βαθμούς μπροστά. Εντάξει, μπορεί να είναι. Δεν νομίζω, δεν μπορεί. Λογαριασμοί απλήρωτοι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αγωνιστικά και μόνο είναι. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή είναι 45% ο ένας, 45% ο άλλος και θα δώσω ένα 10% στους άλλους δύο. 5-5, 7-3, ό,τι θες κάντα. Λόγω του τριγώνου της διαπλοκής θα το πω εγώ. Και τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός πλέον για μένα πιστεύω ότι. Τον ξεγράφεις. Ναι. Παίρνει καλούς παίχτες. Ολυμπιακός. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ καλός. Οι οποίοι σε ένα μήνα που βέβαια. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός. Δεν έχετε καταλάβει εσείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ναι, η πλειοψηφία, τι ομάδα έχετε ακόμα. Δεν σας έχει δείξει η ομάδα σας ακόμα τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, μας το ψιλοδείχνει. Μας το ψιλοδείχνει. Δεν μπορεί να πει ότι. Ανέβει άλλο 20%. Ναι. Δεν θα παίζεται αυτή η ομάδα του αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ μπορεί να τον κοντράρει τον ΠΑΟΚ και έχει η ΑΕΚ και κάτι που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει το μεγαλομέτωχο στην Ελλάδα. Σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν παίζαμε στην Premier League. Έχει αυτόν τον μεγαλομέτωχο στην, ναι, Ελλάδα. Ναι, αυτόν. Αν παίζαμε στην Premier League, line mine on the line. Ναι. Ο Σαββίδης δεν είναι εδώ, ο Μελισανίδης είναι εδώ. Ο Μελισανίδης δεξί χέρι έχει τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο. Κοιτάει καλά με όλους. Ο Σαββίδης έχει το Μάκη τον Κακάτσι. Κοιτάει καλά με όλους. Αυτό είναι, είναι εκτός 4 γραμμών. Στις 4 γραμμές αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν παίζεται. Ο ΠΑΟΚ έχει το πληρέστερο ρόστερ. Τι πληρέστερο? Έχει πληρέστερο ρόστερ, εννοώ ότι πέρσι κοιτούσε στον πάγκο ο Λουτσέσκου και δεν έβλεπε το Μουρκ καθόλου. Εντάξει, γιατί δεν ήταν στον πάγκο. Έχει ευθύνη που, ναι, δεν είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Είχε Καντουρί και Μπίσες βαραλλαγές, ενώ φέτος έχει τον Ντάισον, τον Ντεσπότοφ, τον Μουργ, τον επιλογές Σαμάτα. Ήταν πέρσι. Ναι, επιλογές του, αυτό λέω. Φέτος λοιπόν έχει αυτές τις επιλογές. Όχι, λείπει φέτος ο Ζίβκοβιτς εδώ και 37 μέρες, 35 μέρες. Ερώτηση έκανες γιατί λείπει ο Ζίβκοβιτς? Έχει γίνει ερώτηση, όχι από μένα, προηγήθηκε άλλο συνάδελφο, πρόλαβε και την έκανε. Αλλιώς θα την έκανε. Τι, ποιο είναι ο λόγο? Τι απάντηση πήρατε? Ότι. Μουλοχτάσαν έχει... όλες τις ομάδες φέτος. Όχι, 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 όχι. Είπε ξεκάθαρα ότι έχει μπει πλέον στο ατομικό πρόγραμμα εδώ και αρκετές ημέρες και τις επόμενες μέρες αμέσως θα μπει και στις ομαδικές προπονήσεις. Ναι, ρε παιδιά, day by day θα κριθεί όπως. Τι έχει? Ιατρικό δελτίο να μας πει ότι έχει θλάση? Όχι, τι, δεν το τι έχει τόσο καιρό? Είναι κολλητική η θλάση στον ΠΑΟΚ? Όχι, δεν είναι κολλητική. Δηλαδή από τον Αντώνιο έφυγε και πήγε στον Ζίβκοβιτς? Μια θλάση κάτω από ένα μήνα δεν είναι αποθεραπεία. Εδώ και μια εβδομάδα έχει μπει στις προπονήσεις ο Ζίβκοβιτς. Αλλά του βγήκε σε καλά του ΠΑΟΚ. Στο καλό του βγήκε. Γιατί πήρε περισσότερο χρόνο ο Ντεσπότοφ. Όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έπαιρνε τον ίδιο χρόνο να πετούσε έξω, ας πούμε, ή τον Μουρκ ή τον Μουρκ, ναι, και να πέσει από την άλλη μεριά. Διαφορετικό το Σπότοφ. Ναι, 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 εντελώς διαφορετικό. Η θέση του Σπότοφ είναι εδώ πέρα. Και θα είναι πονοκέφαλος όταν γυρίσει ο Ζίβκοβιτς. Μπορεί τώρα, μπορεί τώρα να ανοιχτεί μια θέση ελλείψη Σαμάτα και να πάει φόρο. Ακριβώς αυτό θα σε έλεγα τώρα. Ρωτήθηκε και γι' αυτό χτες. Καλά, όταν κάνει τέτοιες εμφανίσεις ο ΠΑΟΚ
που ήταν όχι, η χειρότερη εμφάνιση της τελευταίας, του τελευταίου διμήνου. Πάω και βάλε στο χαλαρό τα στραγγόλ, έτσι. Ναι, και είχε και δύο χαμένα πέναλτι. Δηλαδή στη χειρότερη του εμφάνιση θα έβαζε 6 γκολ. Ο Ντεσπότοφ χτυπάει πέναλτι και πολύ καλά κιόλας στη Βουλγαρία. Εντάξει, το Σαμάτα δόθηκε το πέναλτι, νομίζω. Τιμή Σένεκεν. Επειδή πολλοί είχαν παίξει anytime Σαμάτα χθες. Πολλοί, το ή 9 στους 10 παοξίδες, ναι, νομίζω. Τιμή Σένεκεν γιατί φεύγει κι αυτό στο Κόπα Αφρικα. Τιμή Σένεκεν για να πάρει και ψυχολογία σαν σεντερφόρ. Τέλος πάντων. Υπάρχει και μια ψυχολογία να την πάρει τώρα που πάει στην Τανζανία. Εντάξει, και γιατί να την πάρει δώρο, παιδί μου, πάρ' το και βάλε γκολ και φύγε με, ναι, με χαρά, ναι, όπως, ναι, το έκανε ο Μπάμπα. Ναι. Που δεν θα πάει στο Κόπα Αφρικα αυτός βέβαια, αλλά το βάλε. Και... Καλά, εδώ πέρα δεν θα πάει, γιατί δεν θα πάει. Τέλος πάντων. Γιατί δεν θα πάει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μπορεί ας πούμε, να πάει, γιατί. Επιλογή του είναι. Εννοείται. Τι λες, να το είπε κάποιος κάτι. Δεν είναι ο Ρομπέρτο Κάρολος της Γκάνα. Δεν ήταν βασικός. Πάμε παρακάτω. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αποφάσισε. Ναι, εντάξει. Για, για το καλό της καριέρας του, όπως είπε ο ίδιος, να μείνει στον ΠΑΟΚ. Και να μην πάει για ένα μήνα στο Κόπα Αφρικα. Εντάξει, καλά. Επιλογή του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, με αυτή την εμφάνιση χτες, που συμφωνώ ότι είναι από τις χειρότερες του τελευταίου διμήνου, τουλάχιστον, έκανε 12-13 φάσεις για γκολ. Οι 4 μπήκαν γκολ, οι 2 ήταν πέναλτι. Κρατάει μόνο αυτό ο ΠΑΟΚ. Και το στατιστικό ότι έβαλε 4 γκολ σε 2 τετράλεπτα δεν λέει όλη την αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο μετά το 20 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ πιεστικός. Εκεί κέρδισε και τα 2 πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο πέταξε ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Τον βοήθησε σε αυτό, στο να το πετάξει, που εγώ δεν το δικαιολογώ, η εικόνα του Όφη. Ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική καθίζηση του ΠΑΟΚ σε εκείνο το 20 λεπτό για να δημιουργήσει φάσεις. Βάζει και δεύτερο φορ ο προπονητής του Όφη και δεν αλλάζει τίποτα. Ίσα-ίσα χάνει πράγματα από το κέντρο του, γι' αυτό δέχεται και τα άλλα 2 γκολ. Γιατί από την ώρα που μπαίνει ιδίως ο Μεϊτέ, ο οποίος κάνει ένα μαγικό παιχνίδι για μένα, μαγικό παιχνίδι και ανασταλτικά και δημιουργικά, και με την είσοδο του Τάισον, ο οποίος είναι ένα μαϊμούνι ποδοσφαιρικό με τρομερή εξυπνάδα, κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα ο ΠΑΟΚ. Παίρνει την μπάλα ο Μεϊτέ στο κέντρο, κόβει μάλλον την μπάλα ο Μεϊτέ, την κλέβει, τη δίνει στον Τάισον, ο οποίος έχει πάρει ήδη μέτρα, και ανοίγει κατευθείαν όλη η δεξιά πλευρά. Και τι κάνει ο Τάισον, που είναι έξυπνος, αλλάζει το παιχνίδι και τρυπάει την άμυνα του Όφη. Αυτό γίνεται 2-2. Πολύ ψηλά τον έχετε τον Τάισον. Είναι πολύ ψηλά. Και σαν χαρακτήρας μέσα στο γήπεδο, αυτό που βλέπω εγώ. Κράτα μικρό καλάθι, γι' αυτό που λες. Μεγάλος παίκτης. Που τσατίζεται όταν βγαίνει αλλαγή. Αυτό εντάξει, του χρόνου, του χρόνου, ναι, του χρόνου, αν όπως όλα δείχνουν ανανεώσει, θα έχεις θέματα με τον Τάισον. Είναι παίκτης που δεν έχει τον πάγκο. Να το δούμε μέχρι του χρόνου. Εγώ μιλάω για το σήμερα. Προβλέψεις σαν τον DBG δεν θα κάνουμε εμείς. Όχι, εγώ τι κάνω. Ωραία, κάντε. Ναι. Εγώ βλέπω σήμερα τώρα, ναι, τον Τάισον, αυτό το διάστημα, ότι είναι ο πιο συνεργάσιμος ποδοσφαιριστής εντός γηπέδου. Και γιατί μπαίνοντα και με τον Κωνσταντέλια και με τον. Ο Βιερίνια είναι και θα πάρει το Βιερίνια. Και αυτό σε πείραξε. Με πειράζει όταν ο Μιχαλίδης είναι παρόν στο γήπεδο. Το πήρε το άλλο μάτς, πήρε το περιβραχιόνιο ο Μιχαλίδης. Δεν το είπες. Ναι, και δεν το παίρνει ο Μιχαλίδης. Δεν το είπες όμως. Ναι, ρε φίλε. Το άλλο μάτς ήταν αρχηγός ο Μιχαλίδης. Είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, ναι, σε μια ομάδα η οποία έχει αυτές τις ακαδημίες. Ναι. Ο Τάισον, παιχτάρα. Οκ. Okay, ναι. Χθεσινός στον ΠΑΟΚ. Ναι, και. Τον επιβραβεύεις με το περιβραχιόνιο γιατί. Και δεν επιβραβεύεις ένα δικό σου παιδί. Την άλλη αγωνιστική, την άλλη αγωνιστική θα επιβραβεύεις έναν άλλο. Τι το περιβραχιόνιο, ρε φίλε. Αγωνιστική, αγωνιστική. Πηγαίνει έτσι. Γιατί τι. Όχι, υπάρχουν στην ομάδα. Ιεραρχικά. Ναι. Ιεραρχικά. Ωραία. 3, 4, 5, ναι, αυτό. Ναι. Και στα πέναλτι υπάρχει αυτό. Και στα πέναλτι. Δεν νομίζω αλλάζει να είναι στη σειρά των εκτελεστών ο Σαμάτα, ας πούμε. Χτες. Απόφασα να το χτυπήσει ο Σαμάτα. Ήταν παιχνίδι. Χθες εντάξει, να πάρει ψυχολογία αυτό που είπες και τον αντιπάλου. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, ανάλογα και με τις συνθήκες. Άθλιο πέναλτι για άλλη μια φορά. Πολύ κακό πέναλτι. Και έχει ξαναχάσει φέτος. Έχει ξαναχάσει. Παρόμοιο. Με την Πεϊτά. Πολύ χάλια. Ναι. Άλλες φορές είναι εκτελεστές. Έχει εκτελεστές. Έχει Ντεσπότοφ, έχει Ζίβκοβιτς, έχει. Εντάξει. Έχει εκτελεστές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Περιμένουμε και τους διαιτητές, ίσως τους προλάβουμε. Τόσο αν τους πάρει ο Ζαγόρας μετά. Μάλλον εκεί πάμε. Ναι. Την κρέμα, ναι. Και έχω και μια ανακοίνωση του Βόλου. Ναι, την είδα. Μετά το ματς. Γιατί ρε Αχιλέα Μπέο δεν έβγαλε την ανακοίνωση όταν ορίστηκε αυτός ο διαιτητής. Έλαντε. Διάλειμμα. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. 5 λεπτάκια μετά τη μία. Hey.
συγκινητική στιγμή χτες στην Τούμπα που έπαιζε Βασίλη Καρά στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα. Ένας τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του Βασίλη Καρά. Άλλο να τιμηθεί η μνήμη πανώ. Του Καρά και άλλο να οικειοποιηθείς κάτι το οποίο δεν υπήρξε ποτέ. Ότι δεν ήταν παοξής ο Καράς. Όπως είπε ο Γιώργος, ο αγώνας ήταν μπροστά στη συζήτηση. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, τιμήθηκε ο Βασίλης Καράς. Αναφέρθηκε και ο Ντεσπότοφ στις δηλώσεις του στη μνήμη του Βασίλη Καρά και ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε μια προσωπική του στιγμή με τον Βασίλη Καρά σε ένα ταξίδι προς την Ρουμανία που πήγαινε για συναυλία ο Βασίλης Καράς και τους προσκάλεσε αυτόν και την παρέα του στην συναυλία. Πήγε, μάθαμε, πήγε. Πήγε, ναι. Η κούτρα είναι ρε φίλε. Παγκόσμιο φαινόμενο. Λοιπόν, περιμένουμε. Να κόψει εισιτήριο να πάει δεν προνόησε. Είπα ότι πήγε, δεν ξέρω αν έκοψε εισιτήριο. Αφού λες τον προσκάλεσε. Τον προσκάλεσε. Όταν με προσκαλέσει κάποιος με δίνει πρόσκληση ρε φίλε. Είχε μαζί του προσκλήσει ο Καράς. Δεν θα είχε ρε φίλε. Δηλαδή σήκωνε το χέρι και έλεγε το δικό του. Άστο αυτός δικός μου. Σου παραμιλάς. Ωραία φίλε. Ανοίγουμε γραμμές. Εννοείται, δεν θα ανοίξουμε. Πάμε. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια μπορείτε να καλείτε από τώρα. Έχουμε 25 λεπτάκια να συζητήσουμε, να σας ακούσουμε. Και μέσω Viber 6-9-45-287 και 3 οχτάρια είναι ανοιχτό και αυτό. Μπορείτε να καλείτε και εκεί. Πάμε να δώσουμε πρώτες καλησπέρες. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, Θέμη Σαγκτζής από Αθήνα. Γεια σου, Θέμη. Καλά, αγόρι. Χαίρομαι που με σκεφτήκατε, έτσι που με θυμηθήκατε, με τους πέντε άσους. Εσύ είσαι βρεθυρίο, τώρα το θυμηθήκα ότι είσαι. Τους έπαιξες. Τους έπαιξες καταρχάς. Τους έπαιξα, φίλε. Τους έπαιξα και έβγαλα, όχι καλό μεροκάματο που είπα χθες. Μισθό. Καλό μηνιάτικο. Μπράβο, αγόρι, μπράβο. Πάντα τέτοια. Ναι. Λέοντος Σοφού 18, στον τρίτο όροφο είμαστε, να ξέρεις. Εν τω μεταξύ ήμουνα στο μολ. Ναι. Λοιπόν, και κάναμε κάτι ψώνια γιατί από χθες ξεκινήσανε, ξέρετε, εκπτώσεις. Λοιπόν, ωραία. Ανεπίσημα μεν, γιατί είναι από Κυριακή και μετά ξεκινάνε. Ναι, ανεπίσημα, αλλά ήδη έχουν ήδη. 50%, τέλος πάντων. Εντάξει, μετά πήγαμε ρε παιδάκι μου εκεί και καθίσαμε και φάγαμε και έβλεπα, ξέρετε, έβλεπα λίγο στο live ρε παιδάκι μου, δεν δύο, όχι ρε γαμό, το ξέρω εγώ, λέω. Γίνεται το 1-2, ξέρω γίνεται το 3-2, λέω λες. Μετά βλέπω, ξέρω εγώ, στα καπάκια με τη Λαμία να κερδίζει 1-0, λέω κοίτα να δεις. Σε βλέπω τέλος να ξαναπηγαίνεις στο μολ σήμερα. Όχι, τελείωσε. Λοιπόν, και μετά λέω εντάξει, λέω λες να μας το κάνει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, π.χ. Πιο πολύ φοβόμουν τον ΠΑΟΚ παρά τον Παναθηναϊκό. Γιατί εκεί με τα χαμένα τα πέντε, λέω λες να γίνει καμιά στραβή, γιατί ποδόσφαιρο είναι έτσι. Λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά τώρα, άσε το στοιχηματικό το κομμάτι. Ήθελες να χάσεις το στοίχημα χτες. Να γκελάρει ή ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός ή και οι δύο. Με τίποτα. Πολλές φορές στεναχωριόμαστε, χάνουμε τον ύπνο μας, μαλώνουμε την οικογένειά μας με τα παιδιά μας. Ναι. Έτσι για την ομάδα μας, ας πούμε. Και κάθομαι και μετά και σκέφτομαι ότι λέω, ας πούμε, ήδη έχω χάσει εγώ, ας πούμε, 200, ας πούμε, με τα διαρκείας που έχω πάρει. Mm. Έχω χάσει την υγειά μου τόσα χρόνια με την ΑΕΚ. Έχουμε αρρωστήσει. Και κάποιες φορές, ας πούμε, που σας λέω, σκέφτομαι, ας πούμε, και λέω ότι αυτοί χάσουν, κερδίσουν, θα τα πάρουν. Ναι, έλαντε. Κόντρα έχεις παίξει την ΑΕΚ ποτέ? Δεν είχαν ο Πάκο ισοπαλή ανάφερνε. Και η ΑΕΚ το ίδιο. Δηλαδή, τι. Κόντρα την έχεις παίξει ποτέ την ΑΕΚ? Όχι ποτέ, δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί εσύ έπαιξε τον Πάκο ποτέ κόντρα? Δεν τον έπαιξε στην Καλαμαριά μέσα? Όχι, δεν έπαιζε. Γιατί, αυτό ήταν σίγουρο, ρε φίλε. Όχι. Για το φίλο μου τον Νικόλα, τον Παρανά που μίλησε και αυτά που μου λέει ότι έχω χαθεί και πέρυσι έπαιρνα τηλέφωνο στη βραδινή εκπομπή του κυρίου Γκουλάλη. Συνήθως εκεί πέρα. Θέλω να πω το φίλο μου τον Νίκο ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι μόνος, έχω οικογένεια, έχουν αλλάξει τα ωράρια στη δουλειά. Οπότε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να απολογήσει τώρα. Όχι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να ξέρω ο άνθρωπος και καλή χρονιά το εύχομαι, έτσι. Απλά. Όταν έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, σου αλλάξανε, ας πούμε, ότι είμαι βραδινό. Είμαι έχεις βράδυ, άλλες δηλαδή. Προτεραιότητες και είναι λογικό. Ξέρεις τι, το να πάρω ρε παιδιά ένα τηλέφωνο που το έχω προσπαθήσει να το κάνω και το έχω κάνει, έτσι. Και να μην ακούσω την εκπομπή δεν νομίζω είναι τιμητικό. Δηλαδή μόνο και μόνο να πάρω να πω αυτά που είναι για να πω και μετά να κλείσω. Ενώ εσάς σας ακούω και γι' αυτό αρκετές φορές έχω πάρει. Τέλει. Θέλω να πω κάτι για τον φίλο μου τον Άκη. Ναι. Ο κύριος Μάτζιος πριν σε κάθε παιχνίδι κάθεται και λέει ότι έχουμε διορθώσει αρκετά πράγματα, είμαστε σε καλό δρόμο κτλ. Πάλι χθες τον άκουσα μετά από το παιχνίδι, ενώ πριν το παιχνίδι έκανε αυτές τις δηλώσεις, μετά το παιχνίδι είπε ότι θέλουμε να φτιάξουμε πράγματα, πρέπει να διορθώσουμε. Δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Μάτζιος. Και επίσης,
θα σου έλεγα σήμερα, φίλε Άκη, που είναι ο Σούπερ Τριακιμάτη, αλλά έμαθα ότι θα κάνει εκπομπή αύριο στις 4 mm-hmm. ώρα. Ναι. Οπότε πιστεύω να πούνε τα παιδιά κάποια πράγματα, γιατί νομίζω ότι κοιμούνται εκεί πέρα αυτοί. Όχι, δεν κοιμούνται, περιμένουν και τα παιδιά αυτοί. Θα δούμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείσω. Λοιπόν, θα κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί να έρθει ένας δισεκατομμυριούχος να πάρει, ας πούμε, την Πάη Άρης. Ναι. Γιατί να μην έρθει να πάρει την ΑΕΚ που έχει ξεχρέω το γήπεδο, δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Έχει ήδη εγκαταστάσει με 6-4 γήπεδα. Έχει ήδη τα σπάτα έτσι με τη σειρά. Ναι. Και θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, η ΑΕΚ τα έχει χρόνια τώρα. Τι να κάνει στην ΑΕΚ. Πουλάει ο Μελισσανίδης. Ναι, μετά το τέλος της χρονιάς λέγεται ότι θα πουλήσει. Τι να κάνει στην ΑΕΚ. Έχει προοπτική γηπέδου η ΑΕΚ. Όχι. Έχει προοπτική προπονητηρίου. Όχι. Τι έχει η ΑΕΚ. Όχι. Τίποτα πλέον. Δηλαδή δεν μπορείς να επενδύσεις μια τέτοια ομάδα που έχει όλα αυτά. Καταρχάς έχει μεγάλη αξία η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Όχι για κάποιο επενδυτή να πάρει κάτι χαμηλά και να το δώσει υπεραξία. Στην ΑΕΚ δεν μπορεί να δώσει υπεραξία τώρα πλέον κανείς. Στην ΑΕΚ κάποιο, αν μπει καινούριο επενδυτή, το πιο πιθανό είναι στην πάροδο των ετών να έχει χασούρα. Ναι. Γιατί θα πάρει ένα μεγάλο brand name όπως είναι τώρα η ΑΕΚ. Και θα ελοχεύει ο κίνδυνος να μικρύνει. Θα ελοχεύει ο κίνδυνος κάποια στιγμή να κάνει μία κοιλιά 4-5 χρόνια και να πέσει η αξία. Σαν τα ακίνητα είναι, δεν τα παίρνει όταν είναι ψηλή η τιμή τους. Λόγω Αθήνας και λόγω δυναμικής δεν μπορεί να πάρει δουλειές π.χ. από το κράτος και γενικά. Ο μόνος που μπορεί αυτή τη στιγμή. Καλά, ο Ολυμπιακός πάντα μπορεί να αλλάξει ιδιοκτησία όποτε γουστάρει, γιατί όλο το λιμάνι, να πούμε, αυτή εδώ είναι Ολυμπιακοί ή γίνονται Ολυμπιακοί. Είναι ο Παναθηναϊκός που έχει την προοπτική του γηπέδου. Δηλαδή μετά το Μελισσανίδη, γιατί δεν θέλει ούτε ο ίδιος το γιος να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Δηλαδή πάει τελείως η ΑΕΚ. Όχι, δεν τελείωσε, ρε παιδί μου. Θα έρθει κάποιος, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο δυνατός να είναι δισεκατομμυρίουχος. Θα είναι συντηρητής. Κάτι brand name της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πλέον, έτσι όπως το κάνει ο Μελισσανίδης, μπορεί έτσι. Η ΑΕΚ να αυτοχρηματοδοτείται από εδώ και πέρα. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον Άρη. Έφερα ένα παράδειγμα με τα ακίνητα. Παίρνεις ένα ακίνητο το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση, το κάνεις μια ψηλοανακαίνιση και κοιτάς εμπορικά να βγάλεις περισσότερα λεφτά από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό είναι πιο εύκολο. Κλείνω. Ναι. Και κλείνω. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Η ΑΕΚ έχει 28.000 διαρκείας με 5,5 εκατοστάρια το πιο φθηνό. Ναι. Ωραία. Αυτοχρηματοδοτείται λοιπόν, άμεσα η ΑΕΚ. Δεν νομίζω να το έχει αυτό το γιατί? Ποσό. Και δεν νομίζω να έχει 28.000 διαρκείας. Την επόμενη πενταετία θα το έχει σίγουρα, πιστεύω. Αυτό το σου αυτοσυντήρησης και τα έξοδα και όσο ξέρεις θες να γίνεις ακόμα πιο μεγάλος θα πρέπει να βάλεις και χρήματα περισσότερα. Δεν γίνεται να υπάρχει κάποιος διαχείρισης. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να βάζει χρήματα. Αυτό πιστεύω. Οκ, okay, να είσαι καλά Θέμη. Έγινε παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Οι μόνες ομάδες που μπορεί να δώσουν υπεραξία τα επόμενα χρόνια είναι δύο. Είναι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Έτσι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Και ο ΠΑΟΚ όπως πάει τρένο, ας πούμε. Δύσκολο. Δύσκολα. Δύσκολο. Δεν είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Γεια σας. Κινητό. Ναι, καλησπέρα. 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 Δεν περίμενα χθες να χάσει ο Ολυμπιακός στη Λαμία. Αυτό ήταν φοβερή έκπληξη των εκπλήξεων. Mm-hmm. Όχι, άλλο είπα, δεν είπα ποιος Ολυμπιακός. Όχι, εγώ το είπα. Εντάξει, δεν βλέπω. Ω, καλά έκανες. Δεν το περίμενα, δεν ξέρω, πήγανε πολύ στο κουβά. Όσο για τα άλλα τα μάτς, εντάξει, ναι, αυτό που είχα πει, είπα Αστέρας Άρης γκολ, μετά με είπατε σε άδειες κερκίδες, το ξανασκέφτηκα, σας πήρα τηλέφωνο μετά από 10 λεπτά, είπα, είπα, διπλό. Το έπιασες όμως. Διπλό, ναι, διπλό είπα. Πρώην, το έπιασες. Το έπιασες, γιατί έγινε 0-2. Στοιχηματικά. Εγώ τον αγώνα τον είδα. Ναι, στοιχηματικά, τον Άρη τον έπιασες. Όταν προηγείται μια ομάδα με 2 γκολ, πληρώνει στοιχηματική. Όλες στοιχηματικές. Εκτός των ΟΠΑΠ. Εγώ δεν ξέρω γιατί δέχτηκε 3 γκολ. Αφού είχε ευκαιρίες ο Άρης, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του. Έτσι είναι. Ίσως για να κοιμήσει τους επόμενους αντιπάλους του. Για πες τι άλλο ήθελες. Πού το πας τώρα στο... Για την ΑΕΚ περισσότερο. Για την ΑΕΚ. Τον Άκη ή ΑΕΚ το... Α, ναι, ναι. Κατάλαβα, ναι. Κοιτάξτε, τώρα έχει το παιχνίδι, αγριεύουν τα πράγματα πάρα πολύ. Γιατί? Με τον ΠΑΟΚ. Έχει το μάτς με τον ΠΑΟΚ και μετά ακολουθεί με την ΑΕΚ, ο Άρης. Τώρα είναι ντέρμπι φωτιά, δεν έχει, πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, αλλιώς μένεις πίσω.
Βαθμολογικά στη βαθμολογία είναι το... πίσω. Έτσι κι αλλιώς. 24 έχει, 23 έχει ο Αστέρας. Όχι ότι έχει και 32 Ολυμπιακός. Την εξάδα, την, ναι, 32 Ολυμπιακός στην εξάδα θα είναι. Ο Ολυμπιακός έχει χοντρό πρόβλημα πίσω στα μετόπιστες. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που ρολάρει, αλλά και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα παίκτη στα μετόπιστες παικταρά. Όπως... Το ξαναείπα στην εκπομπή σας. Όπως... Όπως π.χ. όπως π.χ. Ναι. Α, τώρα. Ναι. Τώρα ποιο να πω, η Ελλάδα έχει αρκετή. Ένα, η Ελλάδα ναι, τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Φαμπιάνο σε κάνει, ας πούμε. Φαμπιάνο δεν μπορεί να τον πάρει τώρα. Φαμπιάνο. Γιατί? Το καλοκαίρι μόνο. Ο Φαμπιάνο ναι, αλλά τώρα... είναι 32 ετών βέβαια. Ωραία. Έχει, κοιτάξτε, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αυτά τα ξέρουν και τα γνωρίζουν για το τι θα πάρουν. 13 τελικές είχε στο μάτσο ΠΑΟΚ. Δεν ρολάρισε τέλεια διότι υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια. Να είσαι καλά. Δύσκολα σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτό παίζει ρόλο να είχαν και το μυαλό του στο ντέρμπι, ρε παιδί μου. Mm. Δεν ασχολείται μόνο μία ομάδα με το ντέρμπι, όλοι έτσι ασχολούνται. Καλησπέρα στον επόμενο κινητό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Επίσης. Λοιπόν, σ' ακούω χθες και λες, έχει από τις 4 η ώρα μπάλα μέχρι τις 11. Και λέω. Μέχρι το 12.30 είχε τελικά. Ναι, θα δω λέω εμάς στις 4 και αν λέω να πάνε καλά θα κάψω εδώ όλα τα μάτια. Ναι. Βλέπω το χάλι το δικό μας και τα άλλα τέλος πάντων τα βλέπω λίγο έτσι. Είδα τον ΠΑΟΚ μέχρι που είχα στο πέναλτι το οποίο το 4-0 στο τέλος μου φάνηκε περίεργο γιατί δεν έδειχνε το μάτι ότι θα πάει 4. Αλήθεια. Το οποίο ήταν καλός. Αυτό που έδωσα σημασία ήταν το Λαμία Ολυμπιακός. Γιατί ήλπιζα σε μία δεύτερη γκέλα ενός από τους πέντε πρώτους. Ναι. Ρε παιδιά, τώρα εγώ Αργιανός έτσι. Βλέπω αυτό το Σλίφκα να τους κάνει γιογιό. Μιλάμε ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάει κι άλλο γκολ στο τέλος. Ναι. Και με κάνει τώρα εγώ να θέλω ένα τέτοιο παίχτη στην ομάδα. Δεν μπορέσαμε ρε φίλε να βρούμε ένα δεν παίχτη. Δεν ισχύει πάντα αυτό ξέρεις. Σλίφκα. Εγώ πάντα όταν κάνουμε τέτοια συζήτηση πάντα θυμάμαι το Φιλωμένο. Που στην Τρίπολη έκανε παπάδες και στον ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα. Ναι, δεν είναι δεδομένο ότι αυτοί οι παίχτες πιάνουν σε άλλη ομάδα μεγαλύτερη. Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Η επόμενη σκέψη είναι αυτή. Mm. Αλλά να είσαι τώρα Αργιανός και να βλέπεις της Λαμίας παίχτες και να λες γιατί να μην έχω ένα τέτοιο παίχτη. Δηλαδή τέτοια αφέλεια μαζεμένη, το έχω ξαναπεί, υπάρχει πολλή αφέλεια στον Άρη. Δηλαδή στο μόνο που ελπίζω είναι ότι φέτος στα ντέρμπι δείξαν άλλο πρόσωπο, δεν ήταν έτσι δηλαδή, δεν τους έχω ό,τι και να γίνει. Θα παίξει ταμπούρι πίσω με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που λέει Θάκη με την ΑΕΚ, διαφωνώ, αυτή η περίοδος είναι καλύτερη που την πτήσουμε. Σε από τι? Ότι θα ήταν το πρώτο μάτι. Γιατί έχει πριν και μετά σοβαρό μάτι. Γιατί δεν τότε μπορεί δεν να είχε τα αμελήσει η ΑΕΚ. Τότε δεν είχε, τότε έχει απουσίες η ΑΕΚ. Καταργά στην ΑΕΚ έχει μπει ο Λιβάη. Και έχει μπει και καλά. Ρε παιδιά. Εμένα μου φαίνεται ότι η ΑΕΚ θα δώσει σημασία σίγουρα στα παιχνίδια του προγράμματος. Εντάξει, τα δύο ντέρμπι εννοείται ότι θα δώσει σημασία. Εσένα θα σε πάρει χαβαλέ γιατί έτσι είναι. Άμα το δούμε δηλαδή στα χαρτιά, θα πιο σάρις. Το θέμα είναι ότι την Κυριακή έχουμε το τοπικό. Το τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί θα ξοδέψει ο Άρης μεγάλη ενέργεια. Και πνευματική και αγωνιστική. Δυστυχώς. Αυτό που σας λέω θα πρέπει να κάνει. Να δηλώσει το μωρό στο ΠΑΟΚ. Εννοείται. Με Ζαμόρα πίσω θα να ξεκινήσει βασικό το Ρουπ και τα Ρίτα που τους έχει και τον το Μπράπετ που φέτος είναι για τα σκυλιά έτσι δεν μιλάμε, δεν είναι ο Μπράπετ ο φεσινός. Θα το δηλώσει όταν θα έχει διαθέσιμο, πιστεύω θα έχει κάποιο center back στα επόμενα τρία χρόνια. Το Ρόζι το ναι. Αλλά τώρα τον Μπάκ όπως πρέπει να δηλώσει το μωρό να το ξεκουράσει λίγο και να το πάει με την πλάτη. Το Φαμπιάνο το βάζει σε αυτή τη διαδαγόνων. Ο Φαμπιάνο γιατί να μην είναι. Με τη φημολογία που υπάρχει. Ξέρω εγώ. Πώς δεν το βάζει, γιατί χθες τον είδες να μην υπάρχει, δηλαδή το Φαμπιάνο. Ναι, ήταν πολύ κακός ο Φαμπιάνο. Θύμισε Μπρινιόλι. Θολωμένο μυαλό. Εντάξει. Φέτος όμως είναι ο καλύτερος παίκτης, έτσι. Ναι. Με τον Οτυπάτσο. Και 4 γκολ έχει βάλει. Όχι, σαν. Ναι, σαν παρουσία γενικά, ρε παιδί μου. Απλώς το τελευταίο διάστημα είναι κάπως. Ο Ζαμόρα χθες στο δεύτερο γκολ. Δηλαδή δεν θα πήγαινε στην μπάλα. Αν δείτε δηλαδή τη φάση, ο Ζαμόρα σταματάει, δεν κυνηγάει την μπάλα. Ο πιο σταθερός σου παίκτης για μένα είναι για να μην βγει offside στα μάτια ο Ζαμόρα, εντάξει.
Ναι, ο Ντουμπάτζο είναι ο πιο σοβαρός σε όλη τη χρονιά. Έτσι, ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτός και ο Μωρόνο. Ναι, αυτό το παιδί, ναι. Τέλος, τι να πω. Παιδιά, το πιο θετικό αποτέλεσμα, μισό λεπτό τελευταία. Το πιο καλό αποτέλεσμα για τον Άρη στην ΑΕΚ, το μάτς με το πρώτο μάτς, είναι 1-0. Τι 1-0? Δηλαδή, να χάσει. Να χάσουμε. Άμα πηγαίνεις αγώνα κυπέλου με σκοπό να πάρεις το 1-0 ήττα, μην κατέβουμε καθόλου. Πρέπει να πάρεις. Αιτιολόγησε το, έχει σκεπτικό νομίζω. Θα το αιτιολογήσω. Έχουν αποδείξει ότι όταν είναι να στηρίξουν ένα αποτέλεσμα ή να πάνε για το χ, βλέπεις ένα χάλι μαύρο. Καλύτερα να κυνηγάμε με 1-0 στην πλάτη. Πραγματικά το λέω. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Οπτική. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλή χρονιά. Καλώς γεια σου, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καψούρα μου. Τι κάνεις? Τι κάνεις, Αγγί? Μια χαρά, γουρινά. Εσύ. Λοιπόν, εμείς χάσαμε χθες τώρα δύο καράβια λεφτά από τον Άρη. Είχαμε 100 απόδοση τετράδα. Χάσαμε τον Άρη. Ωραία. Γιατί εκεί πέρα δεν έχει πρώιμη πληρωμή όταν κερδίζεις με δύο γκολ η ομάδα, δεν το πληρώνεσαι? Όχι, όχι. Εγώ χθες είχα τετράδα άσο και over τον ΠΑΟΚ, άσο και over την ΑΕΚ, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over τον Άρη και άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over τη Χειρόνα. 100 απόδοση. Γεια σας. Εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα. 100. Λοιπόν, και σηκωθήκαμε την ίδια πλευρά. Λοιπόν. Άκη, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Σ' ακούω. Λοιπόν, καταρχήν από αυτή την ομάδα ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι νοσή, είναι άρρωστος. Από αυτή την ομάδα δεν πρέπει να μείνουν ούτε 5 παίκτες του χρόνου. Τα κατάφερε, συμφωνώ μαζί σου, τα κατάφερε έτσι τώρα ο Καρυπίδης. Δηλαδή είναι μετρημένη στην παλάμη του ενός χεριού. Αν εξαιρέσω έναν Οντομπάτζο, έναν Παναγίδη που είναι γηγενής, ξέρω εγώ, Σουλεϊμάνοφ, Βερσάτσε και Μωρό. Είναι 5 παίκτες. Όλοι οι άλλοι πρέπει να φύγουν. Όλοι πρέπει να φύγουν. Να ξαναχτίσουν από την αρχή. Δεν πρέπει να μείνει κανένας. Ούτε από πίσω, ούτε από τα πλάγια. Άντε να μείνει και ένας Φεράρι. Όλοι οι άλλοι πρέπει να φύγουν. Λοιπόν, ο Άρης είναι ο Σίνα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια πολεμική ποδοσφαιρική μηχανή. Όποιο το βρει στον δρόμο το σκοτώνει. Δεν έχει τύχει καμία ομάδα έτσι πως είναι. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι δεν κάνανε. Εμένα δεν με ευχαριστεί αυτό το γεγονός, είναι το DNA μου τέτοιο. Αλλά πρέπει να απεικονίζουμε την αλήθεια, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να διαχωρίζουμε. Ο ΠΑΟΚ όποιο βρει στον δρόμο του δεν έχει τύχει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Μέχρι να χτυπήσει κανένα τείχο. Πρέπει να θυμούνται διάφορα πράγματα, να συνομωτήσει το σύμπαν. Εμένα με ενδιαφέρει το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι της Τετάρτης. Τι σε κάνει, σε ενδιαφέρει το παιχνίδι της Κυριακής ή όχι της Τετάρτης? Για αιτιολόγησε το μου. Δεν έχει τύχει την Τετάρτη. Τετάρτη δεν έχει τύχει. Την Κυριακή πες ότι σπάει ο διάολος το ποδάρι του, ρε παιδί μου. Και λέω σπάει ο διάολος το ποδάρι του σύμφωνα με την εικόνα των ομάδων. Δεν πάβει να είναι τοπικό ντέρμπι. Οκ, ο ΠΑΟΚ έρχεται ψηλωμένος, μπορεί να το πληρώσει. Κερδίζουμε τον ΠΑΟΚ. 3-0. Να βάλουμε και ένα λόγο εκτόσον 4. Τι κάνουμε? Σαν Άρης. Τίποτα δεν κάνεις. Α, τίποτα. Πάμε, 54ο έτος, άτιτλος. Στη 17η αγωνιστική δεν κόβεται πρωτάθλημα, Μάριε. Σε κανέναν. Άκου, οκ. Δεν μπορείς να πάρεις κύπελο με αυτή την ομάδα. Ακόμα και την ΑΕΚ να πέρασες. Συμφωνώ. Αλλά για ποιο λόγο να μην ρίξω μια ζαριά? Περίμενε. Αν περάσω την ΑΕΚ 17 Ιανουαρίου, τελειώνει τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Αν είμαι περασμένος, 99% είμαι στο τελικό. Ποιο σου λέει ότι δεν θα έρθουν δύο παιχταράδες που θα κάνουν τη διαφορά? Στις 18 Γενάρη. Γιατί να μην ρίξω μια ζαριά με την ΑΕΚ? Δεν θα σου πάρει. Δεν μπορείς να την περάσεις την ΑΕΚ αυτή την ΑΕΚ, Άκη. Εντάξει, δεν μπορείς. Με αυτή τη λογική μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Στο Άδειο Βικελίδης μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μόνο να τρώγε από τον κόσμο μπορούσε. Ούτε τον ΠΑΟΚ μπορείς να κερδίσεις. Το είπα πριν, ο ΠΑΟΚ είναι πολεμική μηχανή που σκοτώνει. Δεν μπορεί. Εγώ φοβάμαι να μην με διασύρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό ξαναπέστο. Φοβάμαι να μην με διασύρει, να μην ρίξει κανένα τετράπαλο.
και έχουμε άλλα. Τέσσερα καλά. Και να την περάσεις, δεν μπορείς να αποκλείσεις ούτε τον Όφη ούτε τη Λαμία. Κάτσε, περίμενε, θα έχεις αποκλείσει την ΑΕΚ και δεν θα μπορείς στον ημιτελικό να αποκλείσει τον Όφη που θα έχει και κόσμο. Τότε να πάνε να πηδήξουν από το Λευκό Πύργο, όχι κάτω, στη στεριά, στη θάλασσα μέσα. Προς τα πάνω. Γιατί απέκλεισε τη Λαμία. Εντάξει, κάθε χρόνο θα γίνονται αυτά. Μέχρι στιγμής κάθε χρόνο γίνονται. Περνώντας την ΑΕΚ, είσαι φαβόρη να πας τελικό. Είσαι. Δεν θα σε πω λίγο, συγγνώμη λίγο, να δηλώσω σκεπτικό μου για να πάρουν και οι άλλοι τηλέφωνο. Λοιπόν, εσύ μιλάς υποθετικά. Εγώ σου μιλάω με τα γεγονότα. Είσαι άρρωστος. Ακόμα και την ΑΕΚ να αποκλείσεις και το μικρό να αποκλείσεις. Δηλαδή να πας στο τελικό και να αποκλείσεις κι άλλο μεγάλο. Γιατί στο τελικό θα βρεις τον Παναθηναϊκό ή θα βρεις τον Ολυμπιακό ή θα βρεις... Μαριέ, ένα παιχνίδι είναι ο τελικός, αγόρι μου. Ένα παιχνίδι είναι ο τελικός. Ένα παιχνίδι είναι ο τελικός. Ας πάει την ομάδα στον τελικό. Ένα παιχνίδι είναι ακόμα το άλλο. Μα με τον ΠΑΟΚ τι έχω να κερδίσω, σου λέω, το βάζω 4. Ήματς. Δεν του κόβω πρωτάθλημα, δεν του κάνω ζημιά. Ψυχολογία, ήματς. Πρεστίζ. Θα πας με καλύτερη ψυχολογία με την ΑΕΚ. Ο μαμάω της πόλης. Θα πας με καλύτερη ψυχολογία στο μάτς με την ΑΕΚ. Εντάξει. Αυτές οι λογικές έχουν μικρύνει τον Άρη. Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα, σου λέω την αλήθεια, ότι απλά δεν μπορείς να κερδίσεις ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την ΑΕΚ, ούτε κανένα. Με ωραία. Στα δύο παιχνίδια που πρέπει να κάνει focus η ομάδα. Και στα δύο. Μακάρι, έχει το υλικό. Όχι. Τι. Η ομάδα είναι αβοήθητη, δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Δεν ξέρω, δηλαδή στο μόνο που συμφωνώ μαζί σου που σε μπέμπεσες απέναντι είναι ότι έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τον Καρυπίδη, θα τα δει μπροστά του. Δηλαδή αυτό το χάλι το φετινό είναι τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Δεν με πειράζει ότι δεν έχει στόχους η ομάδα ή ότι δεν έχει το ένα ή ότι δεν έχει το άλλο. Με πειράζει ότι είναι κατάτια αυτό το πράγμα. Δεν βλέπετε. Γεια σου Μάριε, σε ευχαριστούμε. Σου, Μάριε. Σε ευχαριστούμε. Στον επόμενο. Άμα δεν το ρωτήσαμε για το. Για τον επενδυτή. Στο Λος Άντζελες, τον Taxi Driver, τον Ηλιάδη εκεί πέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό από Αμέρικα. Καλώς τον. Καλό, αλό. Γεια σου Άκη, γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου. Μου. Και καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά, υγεία. Να πάω στο προηγούμενο τον Αργιανό και στο Μάριο που είπε ήθελε ένα παίχτη από τη Λαμία. Το Σλίφκα. Πώς είναι δυνατόν να έχει αυτό το παίχτη η Λαμία και μην το έχουμε εμείς. Φίλε Αργιανέ. 14 ομάδες στην Ελλάδα παίζουν αλφαεθνική. 14 παίχτες σε διαφορετικές ομάδες θα ξεχωρίζουν. Δεν μπορούμε να τις έχουμε κι εμείς όλους. Όπως θέλω εγώ στο ΠΑΟ το Φαβιάνο. Και πώς του πάνε και τα ασπρόμαυρα. Δεν έχω στο παίρ τέτοιο εγώ. Γιατί τον έχεις δει με ασπρόμαυρα και λες ότι του πάνε. Ναι, σε μια ομάδα φορούσε ασπρόμαυρα. Έκανε πρόβα και του πάνε. Λοιπόν, γιατί να έχει ο Άρης το Φαβιάνο και να μην τον έχω εγώ. Λέω εγώ. Ή το Μωρόν. Ή το μωρό, έτσι, το μωρό. Αυτός θα βγει πρώτος κόρος στα πέναλτι τελικά, ε. Γιατί μας δίνουν από τη στιγμή δύο πέναλτι έχει χτυπήσει. Από τη στιγμή που χτυπάει ο Ιωαννίδης, γιατί να μην χτυπήσει. Έλα, και αυτός λαλάκας είναι. Γιατί να βγει ο Ιωαννίδης και να μην βγει αυτός. Πες μου. Κωνσταντίνε, γιατί μας δίνουν πέναλτι, εμείς είμαστε άχρηστοι που δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε πέναλτι. Mm-hmm. Καταργούνται στο ΠΑΟΚ τα πέναλτι. Θα κάνω μήνυση την ΠΑΕΠΑΟΚ, γιατί θα μου κόψει το τσιγάρο. Επιτρέπεται να βλέπω το ΠΑΟΚ με ένα δυο τσιγάρα που έκανα πακέτα. Να το κόψεις έτσι κι αλλιώς. Άσχετα ένα με τον ΠΑΟΚ. Μήνυμα καλό. Ο φίλος ο Αεξής ο Θέμης, ε. Πολύ καλό παιδί. Τι καλά λόγια λέει στο γέλο για μας. Φιλοξενούμενους Μαχαλά και έτσι. Πολύ καλό παιδί. Κουκουλάτος. Έβαλες την κουκούλα τώρα και τον έδωσες. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Προλαβαίνουμε άλλο. Γεια σας. Προλαβαίνουμε. Καλησπέρα. 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 Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης. Καλή χρονιά, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο ή αν το hands free σου είναι... Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή τώρα, εντάξει, Παναθηναϊκός είμαι εγώ φασικά. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, τον Άκη. Τώρα, αν ο Άρης μεθαύριο κατεβεί με τη δεύτερη ομάδα που λέει με άντρα 19, με οτιδήποτε, και χάσει ένα 0-4, πώς θα πάει στην ΑΕΚ. Πώς θα πάει. Τι θα αλλάξει. Να μας πει πώς θα πάει. Τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Ναι. Τέξτε το εσύ, Αργιανός δηλαδή. Όχι, ρε, εγώ δεν είμαι Αργιανός, εντάξει. Τώρα Αργιανόμετρο θα φάνησε εσύ σε μένα. Λοιπόν, εγώ είπα, άκου, να μην νομίζετε αυτά που ακούτε ότι είναι αυτά που όντως ακούτε. Άλλα ακούτε, άλλα λέτε. Εγώ είπα ότι ας βγει ο προπονητής, όχι σε μένα, στον πρόεδρο και να τον πει ότι το υλικό που έχω βάσει εργομετρικών, η ομάδα μπορεί να πάει στα κόκκινα σε 3 μέρες 2 ντέρμπι. Μαζί σου. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, συγγνώμη, παραβλέπεις. Ποιο? Η ιστορία των ομάδων.
Η ιστορία των ομάδων, ναι, δεν θα επιτρέπει αυτά. Εσένα σε συμφέρει να χτυπήσω το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Εμένα σαν Άρης με συμφέρει να πάω να πάρω διπλό στη Φιλαδέλφια. Εδώ βάζω προτεραιότητες. Μακάρι εμένα να ήμουν στη θέση του ΠΑΟΚ και να ήμουν πρώτος. Θα πήγαινα να κερδίσω μέσα έξω. Και ποιος σου είπε αν βάλω τα δεύτερα ότι δεν έχω ελπίδες με τον ΠΑΟΚ? Θα σου πω ότι με συμφέρει εμένα. Εμένα σαν ποδοσφαιρόπουλο με συμφέρει. Τώρα ας πούμε ακούω εσάς. Τώρα ακούω ο μουλοκτός Παναθηναϊκός. Τώρα αυτό είναι ανάλυση, ρε παιδί μου, δηλαδή. Κάναμε και ανάλυση, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Τι να καταλάβεις, δηλαδή δεν είναι μουλοκτός επί Βαρδινογιάννη. Το πρωτάθλημα θα το πάρει επειδή είναι μουλοκτός, δηλαδή. Εδώ και 40 χρόνια επί Βαρδινογιάννη είναι μουλοκτή ομάδα. Ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ποδοσφαιρικός. Ο Ολυμπιακός ξέρεις ότι είναι ποδοσφαιρικός κλέφτης. Δηλαδή κάνει τα πάντα για να κατακτήσει τον τίτλο. Τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μουλοκτός. Το κάνει πόδια. Ο Παναθηναϊκός παίζει Super League γιατί ο Ιβάν Σαββίδης έφαγε πρόλογο και έσωσε μια ιστορική ομάδα. Αυτό που λέω είναι λίγο σεβασμός. Αυτό που βλέπουμε, οι ομάδες έχουν ιστορία, τι? Και λαό. Φυσικά έχουν. Να σεβαστώ, τι να σεβαστώ. Το Φώτιο Ανίδη που εκτός φάσης, κάνει το ζυγωματικό του παίχτη του Όφη και δεν ζητάει συγγνώμη, αυτό να σεβαστώ. Τώρα σου κάτι τον Ιωαννίδη, τώρα τον έχει βάλει στο στόμα σου τόσο καιρό. Ποιο στο στόμα μου? Συγγνώμη ζήτησα από το παλικάρι του Όφη. Ο Άρης έχει ένα παιδάκι που παίζει μπάλα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μακάρι το παιδί να είναι καλός, να βγει μπροστά να παίξει μπάλα. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω αρνητικά γιατί θέλω να δούμε μπάλα. Θέλουμε Έλληνες παίχτες. Για ποιο λόγο να θέλω Έλληνα παίχτη, αν να κάνει τα πάντα για να κερδίσει μέσα στις τέσσερις γραμμές? Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζουν. Παίζει αντιαθλητικά. Ναι, έδωσε εκτός φάση το ζυγωματικό του παίχτη του Όφη και δεν ζήτησε συγγνώμη και πουλούσε τρέλα. Αυτόν εγώ να πω στην νεολαία ότι είναι πρότυπο. Όχι ρε φίλε, δεν είναι πρότυπο αυτός. Πρότυπο είναι ο Ντέλιας, ο οποίος χαμογελάει όταν το ρίχνουν κάτω. Ό,τι και να μας τρελάνετε. Πάμε διάλειμμα, ερχόμαστε με Βασίλη Σαμπράκο να κλείσουμε. Μιλάς μεγάλες κουβέντες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, τελευταίο ημίωρο. Η ώρα να ακούσουμε τον Βασίλη Σαμπράκο, αφού διαβάσω μια είδηση και θέλω να τη συνδυάσω με την παρουσία του Βασίλη Σαμπράκου. Προβλήματα ύπνου και εγκεφαλική θόλωση, τα νέα συμπτώματα που φέρνει η υποπαραλλαγή JN1 του κορονοϊού. Και θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη Σαμπράκο, ποιος ποδοσφαιριστής ή προπονητής μπορεί να επικαλεστεί εγκεφαλική θόλωση και προβλήματα ύπνου? Καλησπέρα Βασίλη. Μετά τη χθεσινή αγωνιστική. Ναι. Εύκολο. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καταρχάς, επειδή δεν το είχα διαβάσει αυτό που... αυτή την πληροφορία, αμέσως έκανα στον εαυτό μου την ερώτηση, γιατί αλήθεια είναι ότι έχω δυσκολευτεί να κοιμηθώ κάποιες μέρες στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών και δεν επειδή έχω μια ίωση, περίμενε, έχω όμως μια ίωση που στα τεστ που κάνω, τα self-test, γιατί δεν έχω πάει σε εργασία, βγαίνω αρνητικός, άρα τα κόκαλα πονάνε. Καμία ιατρικό συνέδριο. Ναι, ρε φίλε, μένα από την περασμένη εβδομάδα που ήρθα τα ακούω καλά. Θα βγάλουμε τη διάγνωση τώρα. Πες μας, Βασίλη. Αλλά και εγώ στα τεστ ήμουν αρνητικός. Ναι, όντως, πολύ. Θέλω να πω ρε Κώστα, με τρόμαξε. Τώρα λέω, κοίτα, τώρα πρέπει να κάνω ξανά κανένα τεστ να βεβαιωθώ. Αυτό σήμερα βγήκε η πληροφορία. Ναι, μόνο προβλήματα ύπνου έχει. Πρέπει να κάνανε τεστ χθες στον Άκη Ντομάτζιο. Ναι, και στον Κουέστα και στον Φαβιάνο. Και βγήκε αυτό εδώ. Ναι, για την εγκεφαλική θόλωση. Τώρα για τον ύπνο δεν ξέρουμε. Το θολωμένο μου μυαλό. Κατά τα άλλα θέλω να πω ότι η χθεσινή μου εμπειρία ως τηλεθεατή, παύλα θεατή των αγώνων αυτής της 16ης αγωνιστικής, όπου βλέπω το πρώτο ημίχρονο στο Αστέρα Άρης, βλέπω τον Αστέρα να μειώνει με το πέναλτι, αλλά λέω τώρα εδώ πρέπει να δω, γιατί θέλω να έχω μια εικόνα για όλους, έστω και αν δεν είναι ολοκληρωμένη για αρχή. Κάπως έτσι προσπαθώ να ξεκινάω την εμπειρία αυτή της θέασης των αγώνων. Και λέω, ωραία, ας δω τώρα το πρώτο ημίχρονο του το Λαμία Ολυμπιακός. Και όταν λύγει το ημίχρονο του Λαμία Ολυμπιακός, λέω, κάτσε τώρα να δω την συνέχεια του Αστέρα Άρης και μετά βλέπω αυτό που έχω χάσει. Και όταν γυρίζω και βλέπω πόσο είναι το σκορ, εκεί παθαίνω ένα μικρό εγκεφαλικό εγώ, σαν αυτό που είχα προηγούμενο. Δηλαδή προσπαθώ να πιστέψω ότι έχει συμβεί. Δεν είναι πολύ εύκολο να βλέπεις τη μεγάλη ομάδα να νικά μια μικρότερη ομάδα και ξαφνικά να γυρίζεις. Άλλες δεν έχω χάσει πάρα πολύ παιχνίδι. Και όμως αυτό που έχεις χάσει να είναι προφανώς το χειρότερο διάστημα του Άρη στο παιχνίδι, τουλάχιστον
στα όσα έκανε και όταν αμυνόταν και όταν προσπαθούσε να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του, συγκριτικά με ό,τι έκανε στο υπόλοιπο παιχνίδι. Και άκουσα μετά το παιχνίδι τον Μιλανδά Σταβάτς να λέει ότι αυτή ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Αστέρα που εκείνος έχει δει. Και πιθανόν στην Τρίπολη να είναι, αν λάβουμε υπόψη ότι έχανε 2-0 και λάβουμε υπόψη ότι δεν έχανε από μια ισοϊψή ομάδα, ότι έχανε από μια μεγαλύτερη ομάδα. Το ότι κατάφερε εκείνος να γυρίσει σίγουρα οφείλεται και σε αυτά που έκανε ο Αστέρας. Αλλά ναι, για τον Άρη αυτό είναι ένα... δεν ξέρω αν πρέπει να πω πισωγύρισμα ή αν πρέπει να λειτουργεί ως υπενθύμηση σε σχέση με τα πολλά διαφορετικά προβλήματα που έχει. Έχει προλάβει να γίνει ομάδα ο Άρης στον καιρό του Μάτζιου για να μπορεί όταν ένα παιχνίδι, όταν του δημιουργείται εκνευρισμός, να τον διαχειρίζεται αυτόν τον εκνευρισμό, να ηρεμεί και να συγκεντρώνεται και να μένει στο παιχνίδι. Δεν το έχει δείξει. Άρα δεν έχει γίνει. Όχι. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Θα πω, εχθές έπαιξαν ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ λες, ok, το παιχνίδι τους πήγε ευνοϊκά. Όταν το κοιτάζεις λίγο βαθύτερα και το ένα και το άλλο, βλέπεις, αφήνοντας στην άκρη το τελικό αποτέλεσμα ή αφήνοντας στην άκρη ακόμη και τις στατιστικές επιδόσεις, δηλαδή το πλήθος των επιθέσεων που έκαναν, τις τελικές προσπάθειες κτλ. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα διάστημα παιχνιδιού στο οποίο δεν πηγαίνει. Δεν είναι ένα καλό διάστημα με την οποία νιώθουν άνετα. Mm. Ναι, γιατί και η ΑΕΚ αργεί πολύ να φτιάξει μια καλή τελική προσπάθεια για να πετύχει γκολ και ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει νωρίς γκολ, χάνει και ένα πέναλτι και όλο αυτό είναι μια κατάσταση που μπορεί να τον εκνευρίσει. Όμως και οι δύο ομάδες που είναι ομάδες που είναι, μάλλον που είναι γκρουπ ποδοσφαιριστών που έχουν γίνει ομάδα, γιατί δουλεύουν με έναν προπονητή καιρό, είναι ομάδες που όλο αυτό το διαχειρίζονται σε αυτά τα παιχνίδια. Αντίθετα, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Λαμία, βλέπεις, εγώ το έλεγα και προτού αρχίσει αυτό το παιχνίδι, σας έλεγα ότι ναι, ναι, ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, η όριμη ομάδα είναι η Λαμία, δεν είναι ο Ολυμπιακός. Αυτή την οριμότητα την βλέπαμε ακόμη και στο διάστημα, καλά, στο πρώτο ημίχρονο έχει υπεροχή η Λαμία και πώς να πω, αδικείται και από το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να επιτεθεί, απέναντι βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν διαχειρίζεται συναισθηματικά την κατάστασή της, δεν αγχώνεται, δεν στρεσάρεται τόσο που να κάνει εύκολα λάθη από την πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός. Ίσα ο Ολυμπιακός στρεσάρεται από την πίεση που έχει να γυρίσει το αποτέλεσμα και αυτό τον κάνει ακόμα πιο ακίνδυνο, ιδίως στο τελευταίο τέταρτο. Ήταν πολύ πιο πιθανό να βάλει δεύτερο γκολ η Λαμία παρά να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός. Ακριβώς έτσι είναι. Το ίδιο θα πω και για τον Άρη. Ας αφήσουμε στην άκρη το πώς του συμβαίνει να φτάσει το παιχνίδι στο 3-2. Που συζητάμε για το αν είναι συγκεντρωμένοι ή όχι οι ποδοσφαιριστές, αν κάνουν εύκολα λάθη ή όχι, αν έχουν καλές αντιδράσεις στις επιθέσεις του Αστέρα. Το παιχνίδι πάει στο 3-2. Χρόνος υπάρχει και ο Άρης δεν γίνεται στην πραγματικότητα απειλητικός. Άρα δεν καταφέρνει συναισθηματικά να ανασυνταχθεί. Αυτά είναι σημάδια, προφανώς απογοητεύουν τον οπαδό μιας ομάδας. Από την άλλη είναι σημάδια φυσιολογικά για ένα γκρουπ που δεν έχει καταφέρει να οριμάσει μαζί, να έχει πολλές παραστάσεις μαζί και να έχει συνδεθεί και συναισθηματικά με αυτόν που καθοδηγεί, δηλαδή τον προπονητή, για να, όταν ο προπονητής προσπαθεί να σηκώσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών, να το καταφέρνει. Για να το καταφέρει κάποιος αυτό, να σου ανεβάσει το ηθικό, πρέπει εσένα συναισθηματικά να σου λέει. Να σε πείθει. Να έχει συνδεθεί μαζί του. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και πάω στον Παναθηναϊκό που, γιατί τώρα εδώ έκανα τη σύγκριση ανάμεσα σε ομάδες που δουλεύουν καιρό με έναν προπονητή και έχουν οριμάσει και έχουν γίνει ομάδες και ομάδες που δεν δουλεύουν καιρό με έναν προπονητή και άρα δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σε μια στιγμή που έχει αλλάξει προπονητή. Το παιχνίδι στο πρώτο του 20 λεπτό, περίπου σε αυτό το κομμάτι, δεν δείχνει ένα παιχνίδι πολύ εύκολο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο προπονητής του τον έχει βάλει να παίξει διαφορετικά, κυρίως να αμυνθεί διαφορετικά συγκριτικά με πριν, γιατί ο Παναθηναϊκός χθες έπαιξε και σε υψηλότερο τέμπο όταν είχε την μπάλα στα πόδια του συγκριτικά με τον μέσο όρο των προηγούμενων αγώνων. Δηλαδή
έκανε περίπου 3 πάσες παραπάνω ανά καθαρό λεπτό κατοχής της μπάλας και σε κάθε κατοχή του άλλαζε 2 ή 3 πάσες παραπάνω. Δηλαδή έπαιξε και με την μπάλα περισσότερο και σε υψηλότερη ένταση. Αυτό όλο τον κούρασε και γι' αυτό κράτησε για περίπου 60 λεπτά σε αυτό το τέμπο και μετά είχε πρόβλημα. Και στη μεγάλη εικόνα μπορώ να πω ότι αν ο Φατίχ Τερίμ είχε απέναντί του μια καλύτερη ομάδα από την κατά τεκμήριο πιο αδύναμη ομάδα που υπάρχει στη Super League αυτή τη στιγμή, που είναι ο Πασιάνινα, και είχε επιλέξει αυτό το αγωνιστικό σχέδιο, δεν μπορώ να το ξέρω. Κάνω υπόθεση. Λέω ότι αν είχε στήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα μέτρα που τον έστησε χθες, η αμυντική του γραμμή ήταν διαρκώς στη σέντρα. Και το έκανε αυτό με μια ομάδα που είναι, έχει μεγαλύτερη ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι, δεν θα ήταν τόσο εύκολη δουλειά που είχε στην άμυνά του ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό παιχνίδι. Εχθές όμως παρόλα αυτά, στα πρώτα 20 λεπτά, και ενώ ο Παναθηναϊκός κάνει τελικές προσπάθειες και κάποιες είναι και καλές, δεν έχει βρει ένα εύκολο γκολ. Και στους ποδοσφαιριστές καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ανησυχία, ένας εκνευρισμός. Γιατί είναι λίγο απ' όλα. Είναι όλη αυτή η αναστάτωση που τους έχει φέρει όλο αυτό που έχουν ζήσει στη διάρκεια των τελευταίων περίπου 10 ημερών. Σε συνέχεια των όσων είχαν ζήσει στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά γιατί δεν έκαναν καλά αποτελέσματα. Τώρα έχουν κοντά σε αυτά. Είχαν τον εκνευρισμό του καινούργιου προπονητή που θέλουν να του δείξουν ότι είναι καλοί, πρέπει να παίζουν. Πρέπει να είναι στις πρώτες του επιλογές και όλα αυτά σε ένα άδειο γήπεδο. Όλα αυτά μαζί είναι αρκετά για να βγάλουν μια ομάδα από την ισορροπία της, την ψυχολογική, τη συναισθηματική, την πνευματική, την νοητική. Ο Παναθηναϊκός όμως, επειδή είναι ένα γκρουπ που έχει γίνει ομάδα από τον προηγούμενο προπονητή, μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, αυτοί που έπαιζαν, που ήταν οι ίδιοι που έπαιζαν και με τον Γιωβάνοβιτς, και στην πραγματικότητα, αν πούμε ότι έκανε μια αλλαγή, ήταν η επιστροφή του Μπρινιόλι κάτω από την εστία. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα που, οι υπόλοιποι 10 που ξεκίνησαν το μάτς είναι οι 10 που κατά συνθήκη ξεκινούσαν πάντα με τον Γιωβάνοβιτς και θα ξεκινούσαν και σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή αν, ήταν ο ίδιο, αν δεν είχε αλλάξει ο προπονητής ο Παναθηναϊκός, πιθανόν η μόνη αλλαγή να ήταν ο Μπρινιόλι. Να έπαιζε ο Λοντίκιν mm-hmm. και όχι ο Μπρινιόλι. Ναι, η μόνη διαφορά. Μέσα στο γήπεδο λοιπόν υπήρχαν ποδοσφαιριστές που είναι συνεννοημένοι συναισθηματικά μεταξύ τους, δεμένοι ήδη, με πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ τους μες στο γήπεδο, οι οποίοι προσπαθώντας να παίξουν με τον τρόπο που ζητούσε ο Τερίμ, που είναι διαφορετικός. Φάνηκε χτες ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος. Ναι, είχε μια μεγαλύτερη επιμονή στο να αναπτυχθεί από το κεντρικό άξονα. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η ιδέα του, αυτή την ιδέα έφερε και από τη Γαλάτα Σαράι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έπαιζε στην τελευταία του φορά στη Γαλάτα. Από εκεί συνεχίζει, αυτό είναι που θέλει, με αυτό μάλλον θέλει να αρχίσει και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε έτσι προηγουμένως. Ναι, απλώς δεν έπαιζε, πώς να το πω, αιμονικά από τον κεντρικό άξονα. Έδινε πλάτος στις επιθέσεις, είχε έναν εξτρέμ που κρατούσε το πλάτος, συνήθως αυτός ήταν ο Παλάσιος. Εχθές δεν είχε εξτρέμ στην πραγματικότητα. Οι δύο πλάγοι επιθετικοί ήταν διαρκώς στον κεντρικό άξονα, πολύ κοντά στον center four και στους κεντρικούς μέσους, για να δημιουργήσουν εκεί, να φέρουν την μπάλα εκεί και να έχουν αριθμητική υπεροχή και με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουν να διασπάσουν τις γραμμές του pass. Στο διάστημα λοιπόν που αυτό δεν έφερνε γκολ, ο Παναθηναϊκός συναισθηματικά το διαχειριζόταν. Παρότι ένιωθαν οι ποδοσφαιριστές ότι ψιλοκινδυνεύουν κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Πας και πάει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Και γι' αυτό λέω ότι τους βοήθησε λίγο και η ποιότητα, το έλλειμμα ποιότητας του αντιπάλου. Ή, για να μην λέω ποιότητα αφηρημένα, θα πω η έλλειψη αποφασιστικότητας του Παζιάννα. Γιατί ο Παζιάννα έβλεπε πως πρέπει να παίξει, αλλά δεν μπορούσε, δεν ήταν τολμηρός, δεν είχε την αποφασιστικότητα για να παίξει. Ήταν σαν να μην πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με την επίθεσή του. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς είναι ομάδα, συμπεριφέρθηκε σαν ομάδα και μια κατάσταση που δεν ήταν πολύ εύκολη, την ξεπέρασε. Αυτό το λες, Βασίλη, λόγω συνοχής των παιχτών. Γιατί ακριβώς ο προπονητής είναι καινούριος. Οι παίχτες όμως έχουν δουλέψει αρκετό διάστημα μαζί, έστω με τον προηγούμενο προπονητή. Ακριβώς. Και ο νέος προπονητής απλώς είχε την σοφία, λόγω της εμπειρίας που κουβαλάει προφανώς, αλλά και της οξυδέργειάς του, να μην πειράξει πολλά πράγματα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι και ένα μέρος εξήγησης για την επιλογή του. Εκείνος, ας πούμε, στο μυαλό του μπορεί να έχει ότι πρέπει να παίζει κάποιος από αυτούς που δεν ξεκίνησαν το μάτς χθες. Ποιο να πω, ξέρω εγώ, έφερε από τον πάγκο τον Βέρμπιτς και μπορεί εκείνος να πιστεύει ότι ο Βέρμπιτς είναι για να
για να βρίσκεται στην 11άδα. Ή ο Τζούρισιτς, ή δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Τσέριν. Στο γήπεδο έβαλε αυτούς που είχαν παίξει και την προηγούμενη φορά. Δεν είναι... Είναι πολύ φυσιολογικό. Πολύ καλά έκανε, θέλω να πω. Επενετικά το λέω για εκείνον. Γιατί πολλές φορές οι νέοι προπονητές για να έχουν μια ανησυχία, ας πούμε, να δείξουν γρήγορα ότι άλλαξε η εποχή και ότι πρόκειται για τη δική τους εποχή. Φέραμε κάτι εκείνος... καινούριο. Ναι, εκείνος στα πρόσωπα δεν το έκανε αυτό. Και λέω ότι αυτό που κέρδισε με το να μην αλλάξει τα πρόσωπα και να μην τους μπερδέψει ήταν αυτό όλο που κουβεντιάζουμε. Ότι είχε μέσα στο γήπεδο ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που υποπίεση ξέρουν πώς πρέπει να λειτουργήσουν μεταξύ τους. Το πώς πρέπει να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον, το ποιος πρέπει να καλύψει ποιον, το ποιος μπορεί να συνδυαστεί με ποιον και με ποιο τρόπο. Όλα αυτά που τα ωφέλη που έχει μια ομάδα όταν δουλεύει για καιρό με ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω γιατί καμιά φορά πώς να πω, το εύκολο είναι να πεις φταίει ο προπονητής, φταίει ο ποδοσφαιριστής, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Είναι ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο έχει κάποιες βασικές αρχές. Η λογική στο ποδόσφαιρο έχει κάποιες βασικές αρχές. Όταν αυτές υπηρετούνται, οι ομάδες που τις υπηρετούν έχουν κάποια ωφέλη. Αυτά τα ωφέλη γεύονται αυτή την εποχή. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και τα γευόταν μέχρι τώρα και ο Παναθηναϊκός που είχε μια συνέχεια 2,5 ετών. Και αυτά τα ωφέλη δεν τα έχει. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αλλάξει ένα αδιανόητο πλήθος. Δηλαδή, αν παίζαμε τρίβια τώρα για να δούμε πόσους ποδοσφαιριστές και πόσους προπονητές έχει αλλάξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δεν ξέρω ποιον να πούμε ότι είναι ο κατά τεκμήριο μεγαλύτερος γνώστης, ας πούμε, των ζητημάτων του Ολυμπιακού. Αυτόν να βάζαμε κάτω θα χάνε. Αποκλείται να τους θυμόταν όλους. Αυτό δεν μπορεί να μην έχει συνέπειες στον τρόπο που συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός. Βρίσκεται πίσω στο σκορ και χάνει και ένα πέναλτι και λέμε τον πήρε μαζί του όλο αυτό και δεν μπόρεσε να συνέλθει. Γιατί έχει έναν προπονητή 20 ημερών που δεν αποκλείεται να ξέρει ποια κουμπιά να πατήσει για να σηκώσει μέσα στο παιχνίδι τον όποιο ποδοσφαιριστή θέλετε να συζητήσουμε από αυτούς που έπαιζαν στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν τους γνωρίζει ακόμα για να μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να επικαλεστεί πολύ... ο προπονητής του Ολυμπιακού το ότι δεν έχει τα εργαλεία έστω αυτές τις 25 μέρες για να φτιάξει αυτό που θέλει. Δηλαδή δεν έχει μια στιβαρή άμυνα. Για μένα, συγγνώμη που θα το πω, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού είναι αστεία. Και χτες τον σώζει ο Πασχαλάκης. Δεν διαφωνώ ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα. Νομίζω ότι το έχουμε δει όλοι. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν τρώει γκολ μόνο στις μεταβάσεις. Δηλαδή επειδή γυρίζει γρήγορα να τοποθετηθεί. Πολλές φορές είναι οργανωμένη η άμυνά του. Πολλές φορές και στον καιρό του Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Όχι τώρα μόνο, στον καιρό του Καρβαλιάλ. Και ενώ είναι η άμυνά του θεωρητικά τοποθετημένη, ιτάται από έναν αντίπαλο που δρά πιο γρήγορα από όσο ο Ολυμπιακός αντιδρά όταν αμήνεται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά όχι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι. Όταν ακούς τον ίδιο τον προπονητή να μιλά για την νοοτροπία. Δεν είναι σχετικό με το αν είχε έναν παίκτη παραπάνω ή έναν λιγότερο. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είχε έναν κεντρικό αμυντικό καλύτερο και ο οποίος να είχε καλύψει κάποιες αδυναμίες. Γιατί συμβαίνει αυτό όταν υπάρχει ομαδικό έλλειμμα, η ατομική ποιότητα όταν περισσεύει να καλύπτει ένα μέρος του έλλειμματος. Συμβαίνει αυτό. Διαχρονικά στο ποδόσφαιρο. Αλλά η απόδοση της ομάδας δεν θα άλλαζε. Και δεν θα άλλαζε γιατί η νοοτροπία της ομάδας δεν θα άλλαζε. Θα μου πεις, αν δεν είχε δεχθεί τον γκολ, τώρα αρχίζουμε και βάζουμε πολλά υποθέσεις. Ναι, αλλάζουμε πολλά από τα δεδομένα. Αν συζητήσουμε σχετικά με το πρόβλημα του Ολυμπιακού, το πρόβλημα του Ολυμπιακού, όχι μόνο χθες, εννοώ του Ολυμπιακού τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δεν είναι το αν του λείπει ένας παίκτης, δύο παίκτες. Είναι ότι δεν έχει φτιάξει ομάδα. Δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα όταν αλλάζεις προπονητή κάθε τρεις μήνες. Δεν γίνεται. Ή και το ρόστερ όταν το αλλάζεις τόσο πολύ. Γιατί αυτό βλέπουμε να το πληρώνει και ο Άρης. Τη μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ. Είναι κοινός τόπος είναι για τον Άρη και τον Ολυμπιακό αυτές οι αλλαγές. Και είναι σημαντικό μέρος της εξήγησης για τα σκαμπανεβάσματα. Γιατί και ο Ολυμπιακός στη σεζόν αυτή έχει δώσει καλά παιχνίδια. Έχει κάνει καλές αποδόσεις, καλές εμφανίσεις. Ο Άρης το ίδιο. Εσύ όμως αυτό που ζητάς είναι η σταθερότητα, η βελτιστοποίηση ακριβώς της μέσης απόδοσης. Το πώς είσαι στη μέτρια μέρα. Ακόμη και στην κακή. Γιατί στην καλή μέρα δεν χρειάζεται προπονητή. Πάνε όλα μόνα τους. Ναι, δηλαδή εχθές ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0
να φεύγει ο Λουτσέσκου να πήγαινε σπίτι ή να πήγαινε για ποτά, ο ΠΑΟΚ θα το τέλειωνε το μάτς με το ίδιο σκορ. Γιατί πια είναι ένα, οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους πολύ καλά μεταξύ τους, συνεννοούνται πολύ καλά μεταξύ τους, και δύο, η νοοτροπία έχει περάσει. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι μια δυναμική διαδικασία που δεν σταματά, γιατί είναι άνθρωποι και επηρεάζονται και πέφτουν, ανεβαίνουν, και πάντοτε χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να τους παροτρύνει, να τους ψυχώνει, να τους δίνει ερεθίσματα προκειμένου να τους επαναφέρει. Αυτό άλλωστε στη μεγάλη εικόνα είναι που έπαθε ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι. Ήτανε, του ήταν αμήχανο που είχε βρεθεί τόσο νωρίς με δύο γκολ μπροστά στο παιχνίδι και είχε και την αίσθηση ότι δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ, μπορούσε να έχει βάλει και κανένα ακόμα, ας πούμε, στα πρώτα 30 λεπτά. Αυτό δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Γιατί, εγώ λέω, παρακολουθώντας από μακριά, γιατί δεν μπορώ να τα ξέρω όλα και άρα να μπορώ να είμαι και κατηγορηματικός, λέω ότι η εικόνα εμένα μου δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Μάντζιος ακόμα τα κουμπιά δεν ξέρει ποια είναι για να τα πατήσει και να τους επαναφέρει. Δεν είναι όμως ένα μήνα ο Μάντζιος όπως είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού ή 12 μέρες, 10 μέρες ως συνότερη. Καλά το λες. Έχει κάνει και δύο μήνυ προετοιμασίες. Σωστά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας προπονητής που δεν σχεδίασε αυτή την ομάδα, δεν επέλεξε αυτός τους ποδοσφαιριστές και προσπαθεί να δουλέψει με αυτούς που έχει. Άρα, και στην προηγούμενη θητεία το ίδιο συνέβαινε. Αλλά παρουσίασε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή παρουσίασε έργο. Τώρα βλέπεις αυτό που λες. Δεν. Σαν να μην έχει έρθει ο Μάντζιος. Σαν να τα είχε χαμένα χθες. Σαν να μην είναι ο Μάντζιος. Ναι. Σαν να είναι μια συνέχεια η προηγούμενη. Μπορεί να κάνεις όμως τη σύγκριση. Σωστό. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Αλλά λέω ότι αν κάνεις τη σύγκριση του έμψυχου δυναμικού που είχε τότε με αυτό που έχει σήμερα, μάλλον η πλάστηνα θα γύρει, δεν είμαι απόλυτος γιατί δεν μπορώ να τους φέρω και όλους στο κεφάλι τώρα και να το πω αυτό, μάλλον θα γύρει υπέρ της προηγούμενης ομάδας. Δεν είναι και τόσο κατά σκυλιά αυτό το έμψυχο υλικό όμως, εσύ Βασίλη. Όχι, όχι, δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Άλλο εγώ θέλω μπορεί να μην έχει τις προσωπικότητες που είχε τότε. Μπρουνο Γκάμα δηλαδή. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο κακό. Αυτό. Ναι. Δεν διαφωνώ. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι εκείνο το υλικό μπορεί να ήταν πιο κοντά στην ιδέα που έχει ο Μάτζιος για το πώς πρέπει να παίζει ο Άρης. Δηλαδή, εκείνη η ομάδα ήταν πάρα πολύ πιεστική, πολύ επιθετική όταν δεν είχε την μπάλα στα πόδια της, με πολλή ένταση και πολλή αποφασιστικότητα, που αυτή την αποφασιστικότητα οι ποδοσφαιριστές την έβγαζαν και λόγω της προσωπικότητάς τους. Σήμερα, ας πούμε, στο κέντρο της, στη μεσαία γραμμή, δεν έχετε ποδοσφαιριστές με αυτά τα χαρακτηριστικά. Προφανώς και του αναλογεί η ευθύνη να προσαρμοστεί, έτσι. Αυτούς έχει, με αυτούς πρέπει να βγάλει άκρη. Mm-hmm. Απλώς λέω ότι ένα μέρος της εξήγησης για το ότι δυσκολεύεται ο Άρης να διαχειριστεί το χθεσινό παιχνίδι ενώ βρίσκεται με 2-0 μπροστά είναι και αυτό, ότι δεν έχει βρει τον τρόπο. Μπορεί να μην υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να έχει κάνει τα πάντα ο Μάτζης για να συνεννοηθεί με τους ποδοσφαιριστές και να βρει τον τρόπο να τους καθοδηγεί σωστά και να τους βοηθά να καθαρίζουν το μυαλό τους και να μην χάνουν τη συγκέντρωσή τους και να μην χαλαρώνουν. Μπορεί να έχει δοκιμάσει τα πάντα και κάποιοι από αυτούς να μην μπορούν να τα αποκριθούν. Mm. Θα πω πάλι. Παίζει και αυτό, ναι. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος γιατί δεν το ξέρω. Είναι αυτό. Αλλά εμένα πάλι θα πω στη μεγάλη εικόνα, δεν μου φαίνεται περίεργο απέναντι σε μια καλή ομάδα, γιατί ο Αστέρας στη δεδομένη στιγμή είναι καλά. Δεν είναι ο Πας Γιάννενα. Δηλαδή αν του είχε συμβεί αυτό το Άρη απέναντι στο Πας Γιάννενα, δεν θα έλεγα τα ίδια. Αλλά επειδή απέναντι είναι μια ομάδα που είναι σε καλό φεγγάρι, το ότι της έδωσε το θάρρος, τον αέρα, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και ειδικά νομίζω ότι είναι η φάση του δεύτερου γκόλ είναι αυτή που του δίνει το μεγαλύτερο αέρα. Του Αστέρα να πιστέψει ότι μπορεί να πει. Ναι, ναι. Η αντίδραση των παικτών του Άρη είναι τόσο αργή που εκεί ο Αστέρας νιώθει ότι γυρίζει η δυναμική. Παίρνει πολύ τα πάνω του, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό, ακριβώς αυτό. Δεν είναι... Δεν το έπαθε με μια ομάδα που δεν έχει δυνατότητες για να σε σοκάρει τόσο. Το έπαθε απέναντι σε μια ομάδα που έχει μια ποιότητα για να κάνει πράγματα όταν βρίσκεται στην επίθεση. Κατά τα άλλα, επειδή δεν είπα κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω μόνο, θυμάμαι πολύ καλά τον πρώτο καιρό που ακούγαμε ότι πρόκειται ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Κύριλ Ντεσπότοφ και τον πρώτο καιρό που τον βλέπαμε στο γήπεδο και πολλοί αναρωτιόνταν αν αυτός
είναι ο παίκτης που είχε βγει 3-4 φορές, πως είχε βγει καλύτερος παίκτης στη Βουλγαρία τα προηγούμενα χρόνια και ήταν ένας ηγέτης του παιχνιδιού. Και εγώ έλεγα τότε ότι το σημαντικό είναι για να αρχίσει να παίζει ο Ντεσπότοφ καλά, να νιώσει ηγέτης και στον ΠΑΟΚ. Να νιώσει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ του δίνει σημασία. Νομίζω ότι τώρα αυτό είναι που βλέπουμε και θα το πω άλλη μια φορά, το έλεγα και πάνω στην διακοπή, ότι για τον ΠΑΟΚ η κατάσταση εδώ είναι... Μπορεί να φαίνεται κάποιος να το βλέπει στην πρώτη θέση και να λέει εντάξει, μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι με την ποιότητα που έχουν οι παίκτες που έχει αποκτήσει το καλοκαίρι, ο Λουτσέσκου απαιτητικός πρέπει να συνεχίσει να είναι. Δηλαδή έχει ακόμη έχει περιθώρια να βελτιωθεί το επιθετικό μέρος του παιχνιδιού. Και το λέω μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο έχει φτιάξει ένα σκασμό ευκαιρίες. Και το λες μετά από τέσσερα μάτς τα τελευταία που έχει βάλει πολλά γκολ. Ναι. Στα τελευταία 7 μάτς, 8 έχει βάλει 25 γκολ, 27 κάπου εκεί. Σωστά. Όμως το καταλαβαίνεις ότι έχουν μπει στο παιχνίδι του παίχτες που έχουν ποιότητα για να του δώσουν πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Σήμερα συζητάμε, ας πούμε, μετά από ένα 4-0 και είναι μάτς από το οποίο λείπει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και δεν είναι τόσο απλό να αφαιρείς αυτόν τον παίκτη από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό που λέει ο Λουτσέσκου. Μπορεί να του έχει βγει σε καλό η απουσία του Αντρίγια. Γιατί αν έπαιζε ο Αντρίγια, θα έπαιζε δεξιά ο Αντρίγια και ο Δεσπότοφ θα πήγαινε απέναντι. Ναι, αλλά και αυτό είναι στον προπονητή να βρει τον τρόπο και τον βρίσκει σιγά σιγά τον τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο Λουτσέσκου όλο το προηγούμενο διάστημα και ειδικά το περασμένο καλοκαίρι, με αυτό εδώ, από αυτό το όραμα τρεφόταν και κατάφερνε να βρει την ψυχραιμία και τη δύναμη να τον καθοδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε μια περίοδο πολύ μεγάλης γκρίνιας. Κάτσε, μην δούμε και τον Ζίβκοβιτς δεξιά και τον Ντεσπότοφ κορυφή. Σωστό και αυτό. Όλα, το είπε, τον έχει τρώσει και τον Ντεσπότοφ. Παντού μπορεί να τον βάλει. Και πραγματικά μπορεί να έχει την ποιότητα για να παίξει σε όποια θέση επιλέξει στην επίθεση ο Λουτσέσκου. Έχουμε ωραία πράγματα να δούμε και έχουμε και ωραία μάτια να μας περιμένουν. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Βασίλη. Την πήραμε την κρέμα. Ποια είναι η κρέμα? Βγήκαν οι διαιτητές. Βγήκαν οι διαιτητές. Ναι, φίλε, στο παραδείο. Δανή στο Βικελίδης. Δανή. Δανή. Πόπο, δάκτυλος όλες κόμπο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Πούτρος Σάντι ο διαιτητής. Από τη Δανία. Το Σάντι μήνα. Ναι. Σάντι. Πούτρος Σάντι. Το είναι ο Σάντι τώρα, ή ο Πούτρος. Το Πούτρος είναι το επίθετο. Το Πούτρος είναι το επίθετο. Το επίθετο είναι ο Πούτρος, δηλαδή. Λοιπόν, Χούμελ Γκραντ ο πρώτος βοηθός, Σκίτε ο δεύτερος βοηθός, Γκάμαρης τέταρτος, Χάνσεν στο Βαρ. Περίμενε. Γκάμαρης είναι ο χθεσινός της Τούμπας. Ο Γκάμαρης, δεν με είπες ότι έπαιζε χθες την Τούμπα. Τσέτσιλας ήταν. Τσέτσιλας. Ο Γκάμαρης που έπαιζε χθες. Δεν θυμάμαι. Α, εντάξει. Μπορεί και να μην έπαιζε. Δανή λοιπόν στο Βικελίδης, Σλοβάκη στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ο Μαρχεύσκα. Ο Σλοβάκος με βοηθούς Σλοβάκους και βαρίστα εννοείται Σλοβάκο. Τέταρτος ο Βεργέτης. Αυτά για τα δύο μάτς, τα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής. Φωτιάς στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, Τζίλο στο Πανσεραϊκός Κηφισιά, Κουμπαράκι στο Βόλος Ατρόμητος και στο Όφι Λαμία ο Σιδηρόπουλος. Και Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης Παπαδόπουλος Συνδέσμου Μακεδονίας. Εδώ, δικός μας. Ναι. Ναι. Πιο αναλυτικά εννοείται μετά με τον Γιώργο Ζαγόρα και τον Βασίλη Παπαθεοδόρου. Θα σας τα ξαναπούνε αναλυτικά. Να δούμε και τι έχουν παίξει αυτοί προηγούμενα μάτς με ελληνικές ομάδες κτλ. Φεύγουμε. Ποιοι έρχονται? Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας, Βασίλης Παπαθεοδόρου. Στο πρώτο μισό. Στο πρώτο, στο δεύτερο διευθυντής του ΕΣΔΕΝΕ. Βασίλης Μακιντάιρ. Έτσι, Μακιντάιρ που σκότωσε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μπασκετικά. Μην και... Παναθηναϊκό μιλάμε χθες. Έτσι. Ναι. Και μετά εννοείται Μιχάλης Τσόχος και ο κύριος καθηγητής. Εμείς τα λέμε αύριο 12 η ώρα. Καλή συνέχεια. Μένετε στο Λίμπερο.